νεοσύλλητου τη ζωή του, είπε, να ξέρετε, χθες μιλούσε στην τηλεόραση και μου λένε, είναι τυχαίο που πάτε στη Μάκη. Τι τυχαίο, αφού είναι η περιοχή για το Λάβε, δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό συμφωνώ και για το θέμα της ταυτότητας που θα πρέπει να αποδειχθεί. Θέλω να σας πω ότι ο Ζόρικος μπορεί να είναι μια ευκαιρία για εσάς, επειδή ο Ζόρικος είναι της Τράχης, επειδή υπάρχει παραγωγή ελαιόλαδο εδώ, να είναι μια ευκαιρία ο συνδυασμός των δύο να ακουστεί περισσότερο η περιοχή και να καταλάβετε ότι μπορείτε να προσφέρετε κάτι το διαφορετικό. Τώρα, είναι μερικοί από εσάς που δεν θα πιστούν, δεν πειράζει, έτσι πάει η ιστορία, ας μείνουν εκεί που θα είναι. Απλώς να ξέρουν ότι η ιστορία του Ζεόλικου έχει αρχίσει. Άρα είναι μερικοί για αυτό που το ονομάζω εγώ το σύνδρομο της Αγελάδας. Το σύνδρομο της Αγελάδας είναι πολύ απλό. Είναι η Αγελάδα και δεν λίγο πιο δυνατά. Επιτρέπεται, αλλά έχω μία φωνή. Εσείς ελπίζω να έχετε δύο αυτιά. Το σύνδρομο της Αγελάδας είναι πολύ απλό, είναι το εξής. Έχετε μια Αγελάδα που τρώει χορτάρι, θεωρεί ότι όλα είναι τα ίδια κάθε μέρα. Σε κάποια φάση έρχεται κάποιος που φτιάχνει γραμμές τρένου, συνεχίζει να τρώει το χορτάρι, μετά περνάει το τρένο και μετά η Αγελάδα συνεχίζει να τρώει το χορτάρι μέσα στο χωράφι. Δεν συμμετείχε στις γραμμές του τρένου, δεν συμμετείχε στο τρένο, δεν θα μπει ποτέ στο τρένο. Θα συνεχίσει να τρώει το χορτάρι και θα λέει συνεχώς ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Και έχει δίκιο. Μέσα στο μυαλό. Άρα, εδώ έχουμε κάτι το πολύ πολύτιμο. Σας έχω φέρει, για όσους δεν το έχουν δει από κοντά, τον Ζεόλιθρο. Και να σας μιλήσω για το Ζεόλιο, θα σας μιλήσω μόνο γεωργικά, πάνω κάτω θα μου πείτε, τα ξέρουμε όλοι. Άρα, για να αποφύγω αυτή την παγίδα, θα μιλήσω και για άλλες ιδιότητες του Ζεόλιου, που σας δείξουν πόσο ο Ζεόλιος είναι χρήσιμο σε άλλους τομείς και αν το πιάσετε, θα καταλάβετε ότι αυτές οι εφαρμογές είναι ακριβώς οι ίδιες στη γεωργία. Αν δεν το πιάσετε, μην ανησυχείτε, υπάρχει η ίδια γεράδα στο χωράφι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, έχετε ηλιά, έχετε ζεόλιθο, είμαστε στη Θράκη, μπορεί να κάνετε και τα δύο μαζί και δεν το έχετε σκεφτεί. Γιατί, όχι επειδή φταίτε εσείς, κανένας δεν φταίει εδώ, είναι επειδή δεν έχει αρχίσει εξόρυξη, αλλά δεν μιλάμε πολύ. Απλώς σας λέω ότι ζεόλιθο παράγει η Σερβία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Εντάξει. Άμα σας πω επιπλέον ότι ο ζεόλιθος παράγεται από ηφαίστειο, ο ζεόλιθος που είναι στην Θράκη είναι από το επίκεντρο του ηφαίστειου, γιατί τα ξέρετε αυτά και από τα σεισμικά, το επίκεντρο του ηφαίστειου είναι στη Βουλγαρία. Ο ζεόλιθος όμως για να βγει και να έχει πολύ καλή ποιότητα, χρειάζεται λιμνοθάλασσα, ρηχή θάλασσα. Και άμα κοιτάξετε την περιοχή, θα καταλάβετε ότι η Θράκη είναι το ιδανικό. Μιλάμε και πριν εκατομμύρια χρόνια, όχι μόνο τώρα. Εντάξει. Και γι' αυτό έχουμε τέτοιες μεγάλες ποσότητες ζεόλιθου. Έχουμε ζεόλιθο στην Ελλάδα και στη Σάμο και στη Μήλο. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα. Δεν έχει καμία σύγκριση. Από τις χώρες για τις οποίες μίλησα προς το παρόν, η χώρα που έχει τον καλύτερο ζεόλιθο είναι η Ελλάδα, αμέσως μετά είναι η Βουλγαρία και μετά πηγαίνουμε όλο και πιο μακριά. Έχουμε κατανήσει εδώ στην Ελλάδα να αγοράζουμε και ζεόλιθο από άλλες χώρες, ενώ ο δικός μας είναι καλύτερος, αλλά εμείς το κοιτάζουμε για την επόμενη χιλιετία, να μην το χαλάσουμε τώρα, και να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εδώ. Τι θέλω να σας πω. Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 που προωθεί τον ζεόλιθο. Επειδή τώρα πρόσφατα βρέθηκα στην Κύπρο, γιατί ασχολούμαι και με την Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν 6 ζεόλιθους, 6 ποικιλίες. Καμία από αυτές τις 6 δεν είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε. Δεν έχουν. Άρα οι Κύπροι θα φέρουν ζεόλιθο από τη Θράκη, γιατί είναι αυτή η ποικιλία που δεν έχουμε.
Και ενώ έχουν αυτές τις έξι, είναι καμία από αυτές τις έξι δεν είναι εμπορεύσιμη, γιατί τα κοιτάσματα είναι πάρα πολύ μικρά. Τώρα κοιτάξτε την αναλογία. Ο ζεόρυθος της Θράκης είναι κατά 95% κλινοκτυλόλυθος. Άρα, αν θέλετε να θυμηθείτε κάτι από όλα αυτά που θα πω σήμερα, θα είναι η λέξη κλινοκτυλόλυθος. Κλινοκτυλόλυθος. Επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί όταν αγοράζουμε ζεόρυθο και κοιτάζουμε το ποσοστό, οι οδηγίες είναι εξής. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 85% κτηνοκτυλόλιθο, για χρήση γεωργική κτηνοτροφική, και άμα είναι για ανθρώπινη χρήση, πάμε στο 95%. Επειδή υπάρχει το εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να πιστοποιήσει το ποσοστό κτηνοκτυλόλιθο σε ζεόλιθο με τυφλή μέθοδο, σας το συμβουλεύω να το δείτε κι εσείς, ακόμα και για τον δικό σας τον ζεόρυθο, στείλτε ένα δείγμα, δεν είναι τίποτα, εμείς το κάνουμε συστηματικά. Πάντως, εγώ έχω δει φορτηγά με ζεόρυθο από το εξωτερικό, όπου το χαρτί έγραφε 95%, και όταν κάναμε την ανάλυση ήταν 82%. Δηλαδή, δεν ήταν καν στις προδιογραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γεωργία, όχι καν για χρήση πιο πάνω. Και εδώ, δυστυχώς, αυτό το παράδειγμα που σας λέω, το ζήσαμε στη Μακεδονία, ήταν για κτηνοτροφία. Ένα άλλο πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο ζεόρυθος δεν πρέπει να έχει ιόδιο, ένα, δεν μας αφορά στην Θράκη, και δεν πρέπει να έχει χαραζία. Πολύ σημαντικό. Χαραζία, όταν γίνεται ο ζεόρυθος, τον περνάμε στο σπαστήρα, άμα έχει κομμάτια από χαραζία, κάνει πολύ αιχμηρές γωνίες. Και άμα το δώσετε για ζωοτροφές, κάνει ραβδώσεις στο στομάχι της αγελάδας. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ανεξαρτήτως από το ποσοστό. Άρα τώρα θα σας είπα δύο πράγματα. Πρώτον, αποφεύγετε οποιοδήποτε ιόδιο ή χαραζία, ανεξαρτήτως από το ποσοστό, και μετά το ποσοστό πρέπει να είναι αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Στη Θράκη, αυτός ο ζεόρυθος εδώ, είναι από τα πετρωτά. Ωραία. Συντάγει λοιπόν σε αυτή την περιοχή, άρα Βόρειο Εύρο, ο ζεόλυθος που έχουμε πηγαίνει, φτάνει μέχρι 97% την ποιότητα που έχει. Δηλαδή οι άλλοι παιδεύονται με ένα 85, προσπαθούν να το προωθήσουν, εμείς έχουμε μέχρι 97% καθαρότητα και αναρωτιόμαστε αν είναι χρήσιμο. Στους μεταξάδες, ο ζεόρυθος είναι κατώτερες ποιότητες και όμως πάλι τον χρησιμοποιούν για να κάνουν τούβλα και να χρησιμοποιήσουν για στάβλους. Γιατί ο ζεόρυθος έχει την ιδιότητα να απορροφάει τις οσμές. Άρα οι στάβλοι που έχουν ζεόρυθο αντί για τούβλα κλασικά δεν βρωμάνε. Άρα ο ζεόρυθος, όπως το βλέπετε εδώ, είναι λευκός. Ο ζεόρυθος είναι λευκός. Θα μου πείτε, ναι, αυτό μας το δείχνει ένα πράσινο. Λοιπόν, αυτό έχει έως 97% ζεόρυθο λευκό, αλλά όπως ο ζεόρυθος είναι λευκός, μόλις έχει μια ανάμειξη από ένα άλλο στοιχείο, και εδώ είναι 1%, φαίνεται πράσινο. Εντάξει. Αυτό δεν μας απασχολεί, αντιθέτως θα μας επιτρέψει να χαρακτηρίσουμε την περιοχή. Άρα, τις φωτογραφίες που βλέπουμε εδώ, για να είμαστε, επειδή είμαστε στις περιοχές, ο φωτογράφος που έβαλε τις φωτογραφίες που βλέπετε εδώ είναι αυτός εδώ, με το Μούση, είναι ο Γιώργος. Πήγαμε μαζί στα Πετρωτά. Άρα, βάλαμε αυτές τις φωτογραφίες για όσους δεν έχουν δει ποτέ ζεόλυθο και στο ενδιάμεσο, θα αρχίσουμε βέβαια με τους παπάδες, γιατί έχουμε και έναν που τον γνωρίζω πιο πολύ, αλλά και τον άλλο μου φέρνει συμπαθητικό. Αλλά θα πάρετε το ζεόλυθο, θα τον κουφτώσετε και μετά θα τον πάρετε ο ένας τον άλλο μέχρι όλοι να έχουν. Γιατί εμείς είμαστε του κουφτώματος. Άμα δεν το κουφτώσουμε, δεν το πιάσουμε. Τι βλέπεις εδώ, ο ζεόλυθος βλέπετε τις γραμμές. Ο ζεόλυθος έχει μια σκληρότητα, είναι 2,5-3,2, είναι σχετικά μαλακή πέτρα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί αυτό το ζεόλυθο που βλέπετε εδώ, πολύ συμπαγές, όταν το πετάξουμε κάτω,
θα αρχίσει να σπάζει. Ναι, έχει πριν το κομματάκι, ναι. Αλλά τι θέλω να πω. Έχει μεγάλη σημασία ότι όλη η διαδικασία του ζεώδητου είναι μηχανική. Δηλαδή, παίρνουμε μια σκαφέρα, παίρνουμε το ζεώδητο, το μηχανικάκι. Εσύ μπορεί να το πιάσει, γιατί είσαι δίπλα μου. Είναι αυτό, αυτό και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Η μόνη διαφορά, έκανε μια καλή κίνηση η κοπέλα. Ξέρετε τι θα κάνετε τώρα, Μέρι, Μέρι, ξέρεις τι θα κάνετε. Δεν το βάζει πάνω. Επιτρέπει να καθαρίσουν πιο γρήγορα το πεπτικό του σύστημα. Άρα, μπαίνει ο ζεώρητος, είναι σαν σφουγγάρι πέτρινο, τώρα το δίνει, γιατί ήταν για να μην δουν ότι το δοκιμάζουν, να μην νομίζουν ότι είναι παράξενο. Και το άλλο θα δείτε, για, ειδικά για τις γυναίκες που είναι πιο λεπτές στις γεύσεις, θα δείτε ότι είναι άοσμος, άγευστος. Θα χρησιμοποιηθεί βέβαια και στην οδοντιατρική. Για άλλους λόγους, αυτό είναι λίγο πιο τεχνικό, θα αφήσω το σχόλιο. Πάντως, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν υπάρχει καμία χημική επεξεργασία και είναι μόνο η πέτρα-πέτρα. Η κατηγορία ανήκει στα λατομεία. Εντάξει, μην το μπερδέψετε με άλλα πράγματα που ακούτε εδώ, να μην. Άρα, ο ζεώδητος εδώ, βλέπετε, βλέπετε εδώ τι. Εδώ βλέπετε καλά τα χρώματα. Όλο αυτό είναι ζεώρητος. Είναι το ίδιο. Αλλά εδώ βλέπετε αμέσως ότι αυτό είναι τύπου πετρωτά. Αυτό μοιάζει πιο πολύ με μεταξάδε. Αυτές είναι οι εικόνες. Τώρα, για όσους δεν έχουν δει, εδώ είναι το κοίτασμα του ζεώρητου στα πετρωτά. Λοιπόν, σας το δείχνω αυτό γιατί όλο αυτό είναι ζεώρητος. Όλο αυτό είναι ζεώρητος. Ο ζεώρητος που έχουμε στη Θράκη είναι από 80 εκατομμύρια τόνους έως 100 εκατομμύρια τόνους. Τώρα αυτό τι σημαίνει. Η ετήσια κατανάλωση του ζεώρητος στον κόσμο είναι 4 εκατομμύρια τόνους. Η Θράκη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει όλο τον κόσμο για 20 με 25 χρόνια. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη διάλεξη, γιατί βέβαια αν είχαμε βρει μόνο χαλικάκι στην περιοχή, θα λέγαμε εντάξει, καλό είναι παιδιά όσοι το χρησιμοποιήσουν. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι σα επιτρέπει όλες αυτές τις εφαρμογές και είναι προσβάσιμο. Άρα η πρόσβαση είναι κατευθείαν στο κοίτασμα επειδή είναι επιφανειακό. Χρησιμοποιούμε εσκαφέα. Ο εσκαφέας το φορτώνει σε φορτηγό, αυτό μετά περνάει σε τρεις παστίδες. Μεγάλο, μια μεγάλη εισαγωγή, μικρότερο, μικρότερο, μέχρι να φτάσει ανάλογα με χαλικάκι, πούδρα κτλ. Είναι μόνο αυτό. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Μορδογιάννη στο Μουσείο Πετρωτών. Μερικοί από εσάς μπορεί να έχουν πάει και βλέπετε, αυτά εδώ σπουλά που βλέπετε είναι ζεώρητος. Άρα μπορείτε να το δείτε, άμα δεν έχετε δει ποτέ. Και τώρα σας δείχνω κάτι λίγο διαφορετικό, που βέβαια αποδεικνύει ότι βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε. Να κάνετε μια μικρή ερώτηση. Τα ξανάρθω, δεν το βάζετε στο σωτήρι. Κλινικά έχει προχωρήσει για τον άνθρωπο. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα. Θα σας πω πολύ απλά. Επειδή είχατε βέβαια στην Αλεξανδρούπολη, έκανα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Ξάνθης και σε κάποια φάση μιλάω για τις κλινικές εφαρμογές του ζεώρητου. Με σταματάει η δημοσιογράφος και λέει όχι, αυτό δεν έχω ανάγκη, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ εδώ και 7 χρόνια για το λαιμό. Άρα, αυτή πριν 7 χρόνια είναι δημοσιογράφος στο ραδιό Ξάνθη, εντάξει. Κυκύρ, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, τι μας πω. Τέλος πάντων, μία δημοσιογράφος που είναι κάθε πρωί κατά τις 11 κλπ. Το χρησιμοποιεί. Άρα, πριν 7 χρόνια αγόραζε ζεώρητο σε υγρή μορφή, προσέξτε δεν είναι υγρό, από την Αμερική. Και αυτό ήταν ένα σκεύασμα, αν θέλετε, με νερό και πάρα πολύ ψηλό ζεώρητο για να τον τρώει, για να τον πίνει κάθε μέρα. Και μετά ξαφνικά ανακαλύπτει ότι υπάρχει ζεώρητο στη Θράκη. Άρα, αν θέλετε να βρείτε πράγματα τέτοιου τύπου, είναι πολύ απλό. Γράψτε, βέβαια, το σκεύασμα υπάρχει. Γράψτε απλώς ζεώρητο στα αγγλικά, ζεωρίτ,
και θα δείτε πόσα site υπάρχουν στον κόσμο που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Εμείς, αν το συζητάμε τώρα και μετά για τη γεωργία, είναι επειδή τώρα έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε μεγάλες ποσότητες υδράτη και πολύ μεγάλη ποιότητα. Άρα ο συνδυασμός των δύο μας επιτρέπει να κάνουμε γεωοικονομία και γεωστρατηγική με το θέμα των εξαγωγών. Απλώς πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε. Να καταλάβετε τώρα, συνεχίζω στην ερώτησή σας, εδώ βλέπετε κώδικες. Αυτοί οι κώδικες είναι συνθετικοί ζεώνες. Δηλαδή, αυτός εδώ είναι φυσικός. Ωραία. Είναι από εισήματα. Ο άλλος είναι συνθετικός, δηλαδή είναι φτιαγμένο σε εργαστήριο. Και σας λέω, άμα σκεφτείτε ότι υπάρχουν 70 ποικιλίες ζεώνες και έχουμε φτιάξει 150 συνθετικούς ζεώνες, μάλλον είναι ότι έχουν εφαρμογές. Άρα, ο συνθετικός ζεώνες γιατί φτιάχνεται, είναι για να έχει ακριβώς τις ίδιες τρύπες παντού. Ο φυσικός ζεώνης τώρα, όπως το βλέπετε τώρα εδώ, που τον πιάσατε, άμα σας πω τώρα ότι αυτό είναι γεμάτο νερό, ακόμα και ο παπάς ξαφνιάσει. Λοιπόν, άρα, να θυμάστε, επειδή είμαστε και λόγοι, ο ζεώνητος λέγεται ζεώνητος από το ζέο και το λίθος. Ζέο σημαίνει βράζο. Το 1700 είναι φυσιολογική. Λέξε φυσιολογία. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ο Θεός να μας φυλάει. Θα ήταν καλό να τον βοηθάμε γι' αυτόν, γιατί εδώ μας το έχει δώσει αυτό. Λοιπόν, ο ζεώνητος, όταν το βρήκε αυτός ο Σουηδός, ο Κρόστερ, θα μπορούσε να το είχε ονομάσει στα σουηδικά βραζόπετρα. Αυτό έκανε στην ουσία. Πήρε το ζέο βράζο και το λίθος που είναι η πέτρα. Γιατί παρατήρησε ότι άμα τον ζεστάνομαι με μια πηγή πολύ ζεστή δίπλα, αυτός αρχίζει να φρίζει. Δεν ήξερε όμως γιατί γινόταν αυτό, είμαστε το 1756 και το ονόμασε έτσι. Στην πραγματικότητα ο ζεώνητος μπορεί να απορροφήσει 20 φορές το βάρος του σε νερό. Άρα, νοητικά να φανταστείτε ότι είναι ένα σφουγγάρι πέτρινο. Όπως βλέπετε το σφουγγάρι που έχει πολλές τρύπες, είναι πολλοί από εσάς που όταν βλέπουν ένα σφουγγάρι, ας πούμε από την Γάλινο, και βλέπουν, λένε, α, το νερό μπαίνει από τις τρύπες. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε, οι μεγάλες τρύπες είναι απλώς να μπει και να βγει. Όταν λοιπόν το σφουγγάρι σας πίνει νερό, στην πραγματικότητα είναι από τις πολύ μικρές τρύπες. Αυτό λοιπόν έχει τρύπες πολύ πιο μικρές. Και αυτό είναι που ανακάλυψε η επιστήμη, έκανε 150 χρόνια να το καταλάβει. Και μετά άρχισαν αυτές τις εφαρμογές, γιατί επειδή έχει πολύ μικρές τρύπες, μπορούμε να τοποθετήσουμε ακριβώς στοιχεία σε ένα μέρος. Εγώ στον τομέα του ερευνητικός, μαθηματικός, λειτουργώ με χημικούς. Και χρειαζόμαστε ζεώνητο σε φαινόμενα κατάρρευσης. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Η εξάτμισή σας έχει ένα καταρρευτικό στοιχείο. Αυτό χρειάζεται ευγενή μέταλλα και σπάνιες γέες. Ο ζεώνητος μας επιτρέπει να τα βάζουμε ελάχιστα σε μερικά σημεία, αντί να βάλουμε μια ολόκληρη πλάκα. Άρα για να βάλουμε το ρόδιο, που είναι μια σπάνια γεία, αντί να τη γεμίσουμε όλοι πάνω σε ένα φύλλο, φανταστείτε, το φύλλο επειδή είναι από ζεώνητο, μπορούμε να βάλουμε έτσι. Αυτό μας επιτρέπει να βάλουμε την ελάχιστη ποσότητα, η οποία είναι ικανή να κάνει την κατάρρευση. Και να ξέρετε πρακτικά ότι όταν δίνετε πίσω το αυτοκίνητό σας, το πρώτο πράγμα που παίρνει η εταιρεία είναι η εξάτμιση. Αυτό δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στην εξάτμισή μας και να ξέρετε, επειδή μένουμε και στη Γαλλία, το πάρκο της Ρενό, όταν κάνει την ανακύκλωση, μιλάμε για τόνους. Και το πρώτο πράγμα που κάνει, δίνει σε αυτόν που σου πουλάει το αυτοκίνητο ένα ποσοστό για να τους δώσει πίσω την εξάτμιση. Τεράστια σημασία. Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι μια ψαρμή. Εδώ έχουμε 150 ζεώνητους για αυτή την ιδιότητα. Συν αυτές που είπα προηγούμενα. Τώρα εδώ έχετε την εφαρμογή του ζεώνητου. Ναι. Καλή βάφτιση. Εδώ έχετε την εφαρμογή όπως βλέπετε. Άρα αυτά εδώ είναι πειράματα που έχουν γίνει. Βλέπετε εδώ την περιοχή. Άρα θυμάστε, ας πούμε, Μακεδονία, αλλά εγώ μπορώ να σας φέρω σε επαφή με όλους τους αγρότες που έχουν δοκιμάσει από
Προσέξτε, δεν μιλάμε για πειράματα εργαστηρίου και μόνο. Μιλάμε για πειράματα πάνω σε στρέμματα αλυσινά, με αλυσινά φυτά μεγάλα. Άρα για το καραμπόκι βλέπετε ότι ο ζεόλιθος σας επιτρέψει, θα επιτρέψει μια αύξηση παραγωγής 50%. Το σιτάρι 29, το ρύζι 34. Εδώ είμαστε σε συμβατική περιέργεια, δηλαδή με κανονικό λίπασμα χημικό όλα τα κάνετε εσείς, εκτός από την βιολογική ντομάτα που πιάνει ένα 48-52. Το σταφύλι 48-66. Ακτινίδια 45, μαμβάκι 17 και ανθοφορία το γαρίκο 25%. Πρόσφατα στην, επειδή έχουμε και φίλους και στη Μακεδονία, ήταν δύο νέοι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και ρωτούσαν, ας πούμε, τι θα μπορούσαν να κάνουν και είχαν προτιμήσει τα ακτινίδια, βλέπουμε εδώ 45%, άρα στο στρέμμα που δεν είχε τίποτα, βάλαμε ζεόλιθο. Άρα τι κάνετε όταν δεν έχετε τίποτα, βάζετε ζεόλιθο έως τα 30 εκατοστά στο στρέμμα και μετά όταν θα τοποθετήσετε τα φυτά σας θα βάλετε τοπικά ζεόλιθο. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, θα το πούμε πιο καλά και με τις ελιές. Απλώς πρέπει να θυμάστε ότι αυτά τα ποσοστά είναι θεαματικά, αλλά βασίζονται σε μια ιδέα. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα. Δεν είναι λίπασμα. Άρα η ιδέα του ζεόλιθου δεν είναι να εμπλουτίσει τη γη, είναι να καθαρίσει τη γη. Εντελώς διαφορετικό. Άρα είναι μια νοοτροπία την οποία ακόμα και οι γεωπόνοι δεν την είχαν καταλάβει σαν έννοια και πάνω κάτω και εσείς ως αγρότες, για όσους ασχολούνται, εδώ είναι αγρότες, ωραία. Λοιπόν, τι κάνετε πάνω κάτω. Βάζετε λίπασμα. Δεν σας βγαίνει η σωριά που θέλετε, βάζετε περισσότερο. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνεστε είναι το εξή. Κατά μέσο όρο η Ελλάδα έχει όξινη γη. Κατά μέσο όρο το 70% από το λίπασμα που βάζετε αχρηστεύεται από τη γη. Και λειτουργείται μόνο με το 30%. Όταν λειτουργείται μόνο με το 30% δεν έχετε την απόδοση που θα θέλετε, άρα είναι πολύ απλό, ξαναβάζετε. Άρα αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι το 70% θα πάει πάλι με τη γη. Άρα, επειδή σε άλλες περιοχές τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, τότε σκέφτηκαν την χρήση του ζεόλιθου και κάνει τι ο ζεόλιθος. Επειδή βγάζει τα βαρνιά μέταλλα, τοξίνες, ελεύθερες ρίζες, σας καθαρίζει τη γη, το pH σας πηγαίνει πιο κοντά στο 7, είναι πιο πρόσφορο το έδαφος και όταν θα βάλετε το λίπασμά σας, μόνο και μόνο με το 30% από αυτό που βάζετε πριν, θα έχετε ακριβώς την ίδια απόδοση. Άμα βάλετε το ίδιο, θα έχετε αυτή την αύξηση. Άρα ο ζεόλιθος λειτουργεί και για εξοικονόμηση λιπάσματος και για εξοικονόμηση νερού. Γιατί νερού, είναι πολύ απλό. Όσοι από εσάς έχουν βάλει ποτιστικά αυτόματα, τι κάνουν πάνω κάτω, δεν κάνουν κάτι το θεαματικό. Αντί να βάζουν νερό σαν μπουμπούνες παντού, το βάζουν συγκεκριμένο, στοχευμένο. Αυτό τους επιτρέπει να βάλουν λιγότερο νερό στοχευμένο. Ο ζεόλιθος λοιπόν τι κάνει. Όταν το ποτίζετε με νερό, θα ξαναδώσει σιγά σιγά το νερό. Άρα θα σας κάνει ένα ποτιστικό με πολύ μικρές τρύπες. Επειδή το ζεόλιθο θα το βάλετε ή σε μορφή χαλικάκι ή σκόνη δίπλα από τις ρίζες του φυτού, θα το κάνει μόνο εκεί. Το ωραίο ποιο είναι ότι άμα έχει βρέξει και είναι υγρό, αυτό θα κρατήσει το υγρό, όπως είναι ένα σκουκάρι. Άμα αρχίσει να στεγνώνει, θα αρχίσει να το δίνει. Είναι ακριβώς αυτό που θέλει. Αυτό λοιπόν σαν ιδιότητα μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την αύξηση παραγωγής. Για να καταλάβετε πόσο αποτελεσματικός είναι ο ζεόλιθος. Είναι πολύ απλό. Παίρνετε δύο παραδείγματα με πυρηνικά απόβλητα. Άρα, Τσέρνομπιλ και Φουκουσίμα. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Επειδή έχει ουράνιο, το ουράνιο είναι βαρύ μέταλλο, εντάξει, τι κάνω. Έχω ένα πρόβλημα. Πώς να καθαρίσεις τη γη σου. Δεν μπορείς να την ξεσηκώσεις, να την ξυλώσεις όλη και να πεις θα την καθαρίσω, γιατί είναι μέσα. Άρα, πετάνε αυτό το χαλικάκι, ποτίζουν όλη τη γη, ο ζεόλιθος σε αυτό το χαλικάκι
απορροφά το ουράνιο, γιατί είναι βαρύ μέταλλο, και το κρατάω. Μετά λοιπόν ξαναμαζεύουμε το ζεόρυθο, το βάζουμε σε γελί μέσα σε πετό. Γιατί ο ζεόρυθος βέβαια δεν σε προστατεύει από τη ραδιενέργεια, απλώς κρατάει το μόλιο από το βαρύ μέταλλο. Και έτσι λοιπόν και στο Τσέρνομπιλ και στο Φουκουσίμα χρησιμοποίησαν αποκλειστικά ζεόρυθο. Γι' αυτό σας το λέω, σκεφτείτε το, αν σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι καθαρά ακραίες. Το καλύτερο που έχουν βρει είναι ο ζεόρυθος, μάλλον είναι επειδή είναι αποτελεσματικός. Άρα, δεν θα το βάλετε σε αυτή τη μορφή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Είναι αυτό που λέω εγώ το φαινόμενο της πατάτας. Για να καταλάβετε όλοι. Έχετε ποτέ ψήσει πατάτα μέσα στο τηγάνι ολόκληρη? Όχι. Θα ήταν βλακή. Γιατί μέχρι να ψηθεί το κέντρο, θα έχετε καέψει το πάνω. Άρα τι κάνετε στην πραγματικότητα? Χρησιμοποιείτε μια ιδιότητα των μαθηματικών. Έχετε έναν όγκο, τον τεμαχίζετε, μεγαλώνετε την επιφάνεια, άρα μεγαλύτερη επαφή με το λάδι και ψήνετε πριν κάψετε. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει ο ζεόρυθος. Αυτός ο ζεόρυθος είναι αποτελεσματικός, αυτός είναι πιο αποτελεσματικός, αυτός είναι σούπερ αποτελεσματικός. Καταλαβαίνετε, φανταστείτε τώρα ότι έχετε μια πατάτα εδώ, κομματάκια από πατάτα και εδώ πατάτα σκόνη. Και πείτε μου ποιο θα ψήσει πιο γρήγορα. Είναι ακριβώς αυτή η ιδέα. Άρα, εδώ λοιπόν, για τα δικά μας, βλέπετε εδώ σας έχω βάλει και τα αμπέλια και τις ελιές. Αμπέλια έχεις εδώ? Λίγα. Το λέω απλώς ότι τα αμπέλια, όταν λέμε ένα στρέμμα, εννοούμε 400 ρίζες. Για τις ελιές, τι πυκνότητα έχετε, 25. Άρα, έχετε λοιπόν ένα στρέμμα από ελιές και είναι στο στρέμμα 25 ελιές, 25 ρίζες, θα βάλετε 200 τόνους στο στρέμμα. Τόνους? Ναι, 200 κιλά. Τόνους. 200 κιλά το στρέμμα. Εντάξει. Άρα, πάνω κάτω, να θυμάστε ότι, αν δεν έχετε ακριβώς 25, να θυμάστε ότι κάθε ελιά χρειάζεται από 7 με 8 κιλά ζεώρες. Έτσι, να είναι πιο απλό. Αυτό είναι πιο σίγουρο. Βάλτε στον έμπρο εγώ. Όχι. Προσέξτε. Δεν είναι τραγούν κάτω. Ναι, δεν το βάζουμε μόνο από κάτω, θα το εξηγήσουμε. Αλλά πάνω η ποσότητα αναδέντρων είναι αυτό. Άρα, όταν θα σας δείξω και φωτογραφίες που έχουμε βάλει τις ελιές, στις ελιές έχουμε δύο μεγάλες εφαρμογές για το ζεώρι. Πρώτον, ο ζεόρυθος σε μορφή πούδρα, και όχι από κάτω για τον κύριο, από πάνω, θα είναι με ψέκασμα και αυτό αντιμετωπίζει το δάκρυ. Είναι πολλοί από εσάς που χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές για το δάκρυ και ακόμα και αυτοί που κάνουν βιολογική καλλιέργεια κάνουν ένα τραγικό λάθος, είναι ότι όταν βάλουν χαλκό και τα λοιπά, ξέρετε τι είναι. Στην πραγματικότητα αυτό μπαίνει και στο προϊόν. Εντάξει. Κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε. Στην πραγματικότητα το ξέρουμε. Όταν είναι ελάχιστο είναι μια χαρά, αλλά τώρα κοιτάξτε τη διαφορά με το ζεόρυθο. Προσέξτε, άμα έχετε ήδη δάκο, δεν έχει σημασία, δεν χρησιμοποιείτε ζεόρυθο, γιατί είναι μέτρο προφύλαξης, όχι θεραπείας. Άμα το σκουλίκι είναι μέσα, το σκουλίκι είναι μέσα. Άμα το πάρετε ζεόρυθο, θα είναι μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Άρα, είναι πριν. Ο ζεόρυθος λοιπόν τον βάζουμε σε ψέκασμα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, επειδή είσαστε και ειδικοί, μιλάμε τώρα για 3 κιλά ζεόρυθο, 3 κιλά ζεόρυθο για 200 λίτρα. Όταν το χρησιμοποιείτε σαν δεξαμενή, όπως κάνετε εσείς τη δεξαμενή με κανονικό λίπασμα, επειδή το δοκιμάζαμε, θα σας δείξω πιο μετά, ή μάλλον θα σας δείξω και τώρα να έχω φωτογραφίες. Να σας αφήσουμε αυτό, θα επανέλθω. Και σε αυτά. Βίκη, πού τις έχει βάλει? Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, θα τα βάλουμε στο τέλος. Θα ξαναπεράσω να σας δείξω, αλλά θέλω να σας δείξω ειδικά για τις ελιές. Όπως το κάναμε, κάναμε αυτή τη δοκιμή ζωντανή και στην Κέρκυρα, αλλά πήραμε μια δεξαμενή η οποία είναι κλασική. Αν είναι σε μορφή πούδρας, δεν έχετε πρόβλημα με την αντλία σας, εντάξει, είναι τόσο υψηλό, γιατί βέβαια δεν έχει νόημα να το κάνετε.
Όλα αυτά που σας δείχνω είναι αυτά που έχουμε κάνει ζωντανά. Α, εδώ λοιπόν το βλέπετε. Εδώ είναι τι βάζουμε, αλλά βλέπετε ότι είναι το ανάλογο από αυτό που δοκιμάσετε. Εδώ είμαστε πάνω από τη δεξαμενή, εδώ είναι το ανακάτωμα. Αυτή η συγκεκριμένη έχει ένα διπλό σύστημα ανακατεύματος. Γιατί μην ξεχνάτε, κάνετε ένα λάθος νοητικά. Αυτή η σκόνη εδώ δεν διαλύεται. Δεν διαλύεται. Άρα πρέπει συνεχώς να το ανακατεύετε την ώρα του ψεκάσματος να το κάνετε. Ένα ωραίο τεστ, απλό, για να μην μπερδευτείτε, είναι το εξής. Όταν θα ψεκάσετε την ελιά πάνω στα φύλλα και στον καρπό, την ώρα που θα τελειώσετε, μετά θα στεγνώσει. Αν δεν είναι λευκά τα φύλλα, είναι ότι δεν ανακατέψατε καλά. Άρα στην ουσία απλώς βάλετε νερό. Γιατί αυτό το είδαμε σε μερικούς που όταν είναι μηχανικό δεν το ανακατεύουν αρκετά και έχουν την εντύπωση ότι ψεκάζουν κανονικά και στην πραγματικότητα άρα το ψέκασμα το βλέπετε, το κάναμε εδώ, ακριβώς έτσι. Εδώ είναι στην Πελοπόννησο. Εδώ το βλέπετε πως είναι εντός εισαγωγικών λερωμένο. Ναι. Ωραία. Πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Και είναι αυτό που θα προστατεύσει τον καρπό. Άρα τώρα, φανταστείτε ότι πάνω στον καρπό έχετε βάλει αυτή τη μούδρα. Αυτή τη μούδρα θα σας κάνει ένα μικρό φιλμ, το οποίο θα προστατεύσει τον καρπό από τους μύχητες και από τον δάκρυ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όταν βάζετε τον ζεόλευτο και από κάτω, όπως λέει ο κύριος σωστά, τότε θα είναι χαρικάκι, αυτό εδώ. Αυτό προστατεύει και από τους παγετούς. Εντάξει, αν έχετε κάτι τοπικά, αν δεν έχετε, δεν σας ενδιαφέρει, απλώς εγώ τα στο λέω, μερικές φορές μας συμβαίνει αυτό και είναι κρίμα. Ναι, πάνω με το ζεόλυβο σας το προστατεύει. Άρα βλέπετε εδώ τις σκόνες, εδώ είναι η κλασική δεξαμενή, όπως το κάναμε, εδώ είμαστε στην Κέρκυρα τώρα, εδώ είναι με πιο μικρές ελιές, και είναι απλώς το ψέκασμα από το πάνω, ενώ εδώ βλέπετε το χαλικάκι. Άρα τώρα πατάμε στον κύριο για τα 7-8 κιλά. Κοιτάξτε πώς το κάνουμε. Γύρω από τη ρίζα σκαλίζεται, εγώ θα έλεγα γύρω στα 10 το έτος, 200 το δεύτερο, 200 το τρίτο. Ετησίως. Ετησίως, μια φορά. Και μετά τίποτα για 10 χρόνια. Τίποτα. Αν είσαστε σε βιολογική καλλιέργεια, δεν βάζετε ποτέ ξανά ζώδιο. Εντάξει. Αν είσαστε σε συμβατική καλλιέργεια και συνεχίζετε να βάλετε χημικά γιατί πιστεύετε ότι είναι κάτι αντρεσμό, μετά από 10 χρόνια θα ξανακάνετε ακριβώς το ίδιο. Γιατί? Γιατί πάλι θα έχετε βάλει σαγούρα μέσα στη γη σας και πρέπει κάποιος να την καθαρίσει, αλλά ο ζεόλευτος δεν θα αντέξει πάνω από 13 χρόνια με όλα αυτά που βάζετε καθημερινά, μιλάω και για τα θερμοκήπια, άρα θα πρέπει να ξαναβάλετε μετά από 10 χρόνια. Πάνω, για το ζεόλευτο, κάτι που είναι πολύ απλό είναι και οι γλάστρες για να δοκιμάσετε. Γιατί οι ελιές, και να σας το πω, θα μου πείτε, εντάξει τώρα μέχρι να δω τα αποτελέσματα, γιατί είναι ειδικά να έχετε μεγάλες ελιές. Με τη γλάστρα είναι πολύ απλό. Παίρνετε μια γλάστρα, βάζετε τις αγκουρίες. Παίρνετε μια γλάστρα και βάζετε 1 κιλό ζεόλευτο για 10 κιλά γης. Αυτή είναι η αναλογία. Λοιπόν, αυτό θα έχει τα αποτελέσματα σε εβδομάδα. Αμέσως θα βλέπετε τα φύλλα που είναι διαφορετικά. Εδώ τώρα θα σας δείξουμε ένα παράδειγμα. Άρα εδώ βλέπετε εδώ μικρή γλάστρα, η οποία είναι με αγκουριά. Άρα έχετε αγκουριά και θα βάλουμε 0%, 5, 10, 15 και 20% ζεόλιο. Εντάξει. Άρα, εδώ λοιπόν, τι κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε το κάτω μέλος, το βλέπετε εδώ, και κοιτάζουμε την πυκνότητα από τις ρίζες. Yeah. Αν αυτό το βλέπετε, όλα αυτά θα σας τα αφήσουμε. Yeah. Αν θέλετε μετά να τα ξαναδείτε, γιατί επειδή δεν φαίνονται όλα καλά. Εδώ είναι 5%, άρα εδώ έχετε 5% ζεόλυτο, εδώ έχετε 10%, εδώ έχετε 15%, εδώ έχετε 20%, εδώ έχετε 0. Τι παρατηρείτε, χωρίς να είσαστε ειδικοί της αγγλίας, είναι ότι το ριζικό σύστημα είναι πιο πυκνό. Άρα, γιατί ο ζεόλευτος κάνει την γη πιο αφράκτη.
Είναι πιο πορώδες ο σύντροφος. Θα πρέπει να κάνετε κάτι με τα τηλέφωνα σας όμως. Λοιπόν, ο Ζόρυντος επειδή επιτρέπει την επικοινωνία του νερού και του αερίου πιο εύκολα, σας κάνει μια γη πιο αφράδη, να βάζει τις κερασίες και αυτό επιτρέπει τι, να είναι πιο μαλακή. Όπως είναι πιο μαλακή και αφράδη, οι ρίζες πηγαίνουν πιο εύκολα. Όταν πηγαίνουν πιο εύκολα, το ριζικό σύστημα είναι πιο δυνατό και κατά συνέπεια έχετε ένα πιο ωραίο φύλλο. Εδώ τώρα σας δείχνω. Προσέξτε πώς πάει τώρα. Εδώ είμαστε στην άοξα με κερασιές. Εντάξει. Γιατί σας δείχνω κερασιές, γιατί έχουν ήδη το έχουν δοκιμάσει. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι εδώ στον τοίχο έχετε ένα χωράφι που έχει ζεόλιθο. Στο ενδιάμεσο είναι μικρότερο από αυτό είναι ο δρόμος και μετά έχει το άλλο χωράφι. Ωραία. Αυτά που σας θα δείξω είναι από αυτό το χωράφι. Και μετά θα σας δείξω μία εικόνα από αυτό. Άρα μην μου πείτε ότι δεν είναι η ίδια περιοχή, δεν είναι το ίδιο κλίμα, δεν είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ είναι το χέρι μου. Έχω το χώμα από το άλλο χώμα. Που αυτό για να το πιάσεις πρέπει να το ψήσεις με το νύχι. Αυτό εδώ είναι το χέρι της Βίκης από την άλλη πλευρά. Που έχει το χώμα, νομίζω ότι το βλέπετε τη διαφορά. Ότι νιώθετε ότι αυτό σίγουρα είναι σαν να είναι πιο υγρό. Δεν είναι ότι είναι ποτισμένο. Είναι ακριβώς το χώμα όπως είναι. Τώρα κοιτάξτε, θυμάστε που σας έλεγα στο τέλος της διαδικασίας βάλετε χαλικά εκεί πάνω. Αυτό είμαστε γύρω από την κερασιά. Το λευκό που βλέπετε είναι ο ζεόλιθος έτσι. Τώρα. Πώς. Με τις βροχές τελειώνει. Είναι πέτρα. Ναι, έτσι, χαλικά. Ακριβώς, χαλικά. Αυτό. Όσο είναι σαν να μου λες αν το μάθαρο λιώνει. Είναι ακριβώς το ίδιο πέτρα, θα θυμάστε πέτρα. Και ευτυχώς που δεν λιώνει, αυτό σας εξηγεί και γιατί δεν διαλύεται όταν το βάζετε σε πούδρα. Θα μείνει έτσι. Εδώ έχετε ροδιές, οι οποίες είναι στις κεφαλές από τις κερασιές. Για άλλους λόγους, δεν ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι το φύλλο. Έχει βάλει αντιχαραζικά, είμαστε στην άουσα. Αυτά εδώ είναι κερασιές 3 ετών. Αυτές έχουν μόνο ζεόλιθο και μόνο οργανικό λίπασμα. Το οργανικό λίπασμα είναι κουτσουλιά πρωτόκολλο. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Άρα, εδώ και 3 χρόνια χρησιμοποιεί μόνο ζεόλιθο, όπως σας είπα. Εδώ τα βλέπετε. Για το ύψος, εγώ είμαι 1,87. Αλλά σας επιτρέπει να δείτε μέχρι πού πηγαίνουν. Για τα μεγέθη. Όπως το λέω συχνά σε διαλέξεις, αν κάποιος δεν ξέρει αζεόλιθο και πάει εκεί πέρα, δει αυτά τα κεράσια, θα πει ότι αυτά είναι μορμόνες, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά ελέγχονται πάρα πολύ εύκολα. Να καταλάβετε ότι αντί να είμαστε στο 22-24 τα χιλιοστά, εδώ πιάνουμε και 24-26. Το ίδιο. Εδώ είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι ο Φώτης Φανιάδης. Με τον οποίο μπορεί να έρθετε σε επαφή για να σας δείξει και να σας δείξει το χωράφι. Αυτό εδώ είναι η κερασιά από απέναντι. Εντάξει. Το λέω γιατί είναι για το σύνδρομο της Αγελάδας. Η διαφορά των δύο είναι 5 μέτρα. Μετά, άμα το κάνεις μία φορά, δύο φορές. Πώς? Αυτά δεν είναι παλιά δέντρα. Όχι, αυτό είναι καινούργια δέντρα. Είναι ακριβώς. Θα δείτε ότι αυτά εδώ είναι πιο παλιά και έχουν λιγότερη απόδοση. Αλλά προσέξτε, όταν το βλέπετε και το κάτω μέρος, βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά εδώ, το έχει πιο καθαρό, όπως το έχετε εσείς με τις ελιές, όλα σου πήρε τα εντυπηλάτηση. Λοιπόν, τώρα σας δείχνω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ είμαστε στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο έχουμε άλλο θέμα. Είναι με στεροειδή και είναι πολύ ξηρό το χώμα. Δηλαδή βροχή, τίποτα. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται και για περιοχές που δεν έχουν κτήματα. Γιατί βοηθάει στην ίδρυυση. Και δεν είναι ανάγκη να σας πω ότι εντελώς στοιχεία ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται και στο Ισραήλ. Γιατί εκεί πέρα μιλάμε από ξερασία, ξέρω ακριβώς τι είναι. Εδώ λοιπόν κάνουμε ακριβώς την ίδια τεχνική με τους μαθητές, το βλέπετε. Εσκαλίζουμε και ξαναβάζουμε μετά το ζεόλιθο. Και αυτό είναι. Τώρα κοιτάξτε,
άλλο παράδειγμα, πιο πολύ για τους άντρες, είναι τα γήπεδα. Λοιπόν, το πέζο, όπως το βλέπετε εδώ, αυτό εδώ, είναι στην περιοχή Γέφυρα. Και αυτό είναι το τεστ που θα σας κάνω, βλέπετε, για τους άντρες. Αυτό είναι πράσινο, ομοιόμορφο, όλο. Όσοι πήγαινε στα γήπεδα, νομίζω ότι ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει ποτέ σχεδόν. Είναι μερικές φορές και εκεί δεν είναι κάπου αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μόνο με ζεόλυθο και έχει ξεχαστεί πάνω στο μικρό το τρακτεράκι, ακριβώς όπως όταν κάνουν το ποτιστικό. Να ξέρετε συγκεκριμένα ότι το γήπεδο στο Μονακό χρησιμοποιεί μόνο ζεόλυθο που το έμαθε από τους δικούς μας. Και ο πρίγκιπας Αλμπέρ αποφάσισε να βάλει ζεόλυθο σε όλα τα χωράφια όταν είδε το αποτέλεσμα. Άρα αυτό εδώ που βλέπετε, και άμα με βλέπετε να είμαι ο γονατιστός μαζί με τον φίλο μας εδώ, είναι γιατί μου εξήγησε ότι άμα θες να δεις αν είναι καλής ποιότητας, πας πολύ κοντά, το ανοίγεις και μυρίζεις. Αυτό μυρίζει ως μη λόγω του μύκητα. Εδώ αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτή τη φάση κανονικά, το κλασικό, θα πρέπει να μυρίζεις τη φάση. Αυτό δεν μυρίζει. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί να πει ότι θα κρατήσει περισσότερο, γιατί όπως σας είπα ότι προστατεύει τον καρπό της ελιάς από τους μύκητες, προστατεύει βέβαια και τον γρασίδι. Εδώ κοιτάξτε τώρα, δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι ρύζι. Ναι. Αυτό είναι με ζεόλυθο, αυτό είναι χωρίς ζεόλυθο. Βλέπετε τα χρώματα ήδη. Επειδή η διαφορά είναι μια γραμμή που περπατάνε οι άνθρωποι, δεν έχει τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν κοίταξα από αυτή την πλευρά, η ίδια περίοδο, οι μύτες είναι κίτρινες ήδη. Εδώ είναι καταπράσινες και θα το δείτε. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ ριζές από κοντά. Μιλάμε καταπράσινα, όχι λίγο, και μέχρι τη μύτη. Τα δύο χωράφια ποτίζονται με τα καναλέτα που είναι το ίδιο νερό. Άρα, ίδια γη, ίδιο νερό, ίδια απόσταση και η διαφορά είναι μόνο και μόνο από το ζόρι. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι όταν το νερό, βλέπετε εδώ έχετε σαν άλγες, όταν είναι στάσιμο και έχει ζέστη, αναπτύσσονται βακτηρίδια. Ο ζεόλυθος επιτρέπει να μην αναπτύσσονται. Έτσι, θα σας δείξω και σε μια εικόνα. Πάνω σε εγώ νομίζω ότι το βλέπετε και μόνοι σας, πού είναι ο ζεόλυθος. Εδώ είναι μια άλλη εφαρμογή που κάναμε και το Χαλιγάκι και το Μικρό, που είμαστε τώρα στην Κρήτη. Εδώ μιλάμε τώρα για λαχανικά. Προσέξτε, συνήθως τα λαχανικά τα ξυλώνεται όλα και δεν μένει πια τίποτα. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση εφαρμογής, γιατί το βλέπετε τώρα, θα βάλουμε το ζεόλυθο, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, και μετά με αυτό εδώ, τη φρέζα θα το ανακατέψουμε αλλά μόνο επιφανειακά, γιατί τα λαχανικά δεν πάνε τόσο βαθιά και αυτό θα μας επιτρέψει στο τέλος, είναι αυτό που ελέγχω. Εδώ ήταν δύο γραμμές στην προηγούμενη φωτογραφία, είναι έτσι. Μετά ελέγχω πόσο έχει ανακατευθεί και στη συνέχεια εδώ σκαλίζω για να δω σε ποιο βάθος έχει πάρει. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να μην πάει πολύ βαθιά. Σας το λέω για ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έγινε στην Άωστα, μας το είπε ο Φώτης. Όταν έχουμε πολλές βροχές, αυτοί που έχουν βάλει κλασικό λίπασμα έχουν ένα θέμα, είναι ότι το λίπασμα κατεβαίνει πιο κάτω. Δηλαδή με τη βροχή το κρατάει μαζί και πάει. Άμα το κατεβάσει πιο κάτω από το ριζικό σύστημα, χωρίς να το αντιληφθείτε, ξαφνικά θα έχετε μια έλλειψη απόδοσης, γιατί βέβαια το λίπασμα δεν παίζει πια. Είναι πιο βαθιά. Αυτό λοιπόν έγινε στην Άωσα, όπου από βροχές έχουν βροχές, εντάξει και εδώ δεν ξέρετε από βροχή, αλλά τι έγινε. Άμα πάρετε το λίπασμά σας με το ζεόλυθο, ο ζεόλυθος το κρατάει στο ίδιο σημείο. Μένει εδώ. Γιατί έχει απορροφήσει το λίπασμα και το ξαναδίνει σιγά σιγά. Όταν βρέχει λοιπόν, επειδή νιώθει ότι είναι υγρό, το κρατάει. Άρα μένει εκεί που είναι. Σταματάει η βροχή, δεν είναι πια αποτισμένη, ξαναδίνει. Άρα είναι ένα μεγάλο όφελος γιατί σας επιτρέπει να κρατήσετε το λίπασμά σας στην περιοχή όπου υπάρχει το ριζικό σύστημα. Αυτό το είδα και είναι μερικοί που έβαλαν ζεόλυθο, εφόσον είδαν αυτό,
κατάλαβαν ότι έχει ένα πρόβλημα, το έβγαλαν μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Να ξέρετε, για όσους χρησιμοποιούν ήδη λίπασμα, ότι τα λιπάσματα που σας λένε ότι είναι επιβράβευση, που είναι πιο αργά, είναι ότι το τελευταίο στρώμα του λίπασμα είναι ζεόλυτο. Εντάξει. Άρα, μπαίνει το λίπασμα στο ζεόλυτο, αυτό το ξαναδίνει αργά-αργά και σας επιτρέπει την ώρα που το πετάει το λίπασμα να μην έχει γη ξαφνικά τεράστιο λίπασμα και μετά να μην έχει τίποτα. Άρα, δεν έχετε μια καμπύλη τέτοιου τύπου και τίποτα, το βάζετε με ζεόλυτο και θα σας κάνει σιγά-σιγά αυτό. Και κάνει πιο εξισορροπημένο. Αναλογικά, πώς θα ρίχνετε και τι κιλά. Εννοείται το ποσό. Στο ρύζι το ρίχνουν, η ανάμιξη γίνεται με το νερό. Γιατί επειδή ποτίζουν συνεχώς, το κάνουν έτσι. Άρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το ποσοστό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό από εδώ. Δηλαδή δεν είναι ποτέ χανικά εκεί πέρα. Θα είναι σχεδόν πάντα πούδρα. Είναι η διαφορά από τον δύο. Τα σιτηρά πρέπει να... Όχι για τα σιτηρά, για τα σιτηρά δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω δεν λέω. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, αλλά μπορούμε να το ρωτήσουμε αν το έχετε ανάγκη. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι από... δεν ξέρω ποιο ποσοστό έχουν βάλει. Γιατί, όπως σας είπα, η γλάφτρα είναι 1:10. Ενώ τα αμπέλια είναι 150 κιλά το στρέμμα, ενώ η ελιά είναι 200. Άρα μετά, ανάλογα με το τι είναι, πρέπει να το ξανακοιτάξουμε και να ξανακοιτάξουμε βέβαια και με το έδαφος. Αν μπορεί δηλαδή να τα καταστρέφει κάποιο τα φάρμακα. Όχι, προσέξτε. Η ιδέα γιατί το έχω
πέρα χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο από εσά. Ωραία. Λοιπόν. Να είστε καλά. Στα θερμοκήπια, για να εξηγήσω και στου άλλου ανδρέκτου θερμοκήπια, η ζώνη τη γη σα είναι πολύ πιο μικρή. Στα θερμοκήπια στην Κρήτη βάζουν μάλιστα και άμμο από κάτω. Για να μην έχουν να βάλουν τόσο γη, αλλά βάζουν άμμο και μετά βάζουν τη γη του. Και α πούμε, όταν είναι για ντομάτες, σακούρια κτλ., επειδή οι ρίζες είναι πιο αφιωμένες, δεν πηγαίνουν ποτέ στα 30 εκατοστά, είναι πάνω κάτω στα 10-15. Κάνουν λοιπόν πολύ εντατική, ας το πούμε, φαρμακοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, και το ωραίο είναι ότι με το ζεόλιδο βλέπουν αμέσως πιο γρήγορα την απόδοση, γιατί βλέπουν ότι εξοικονομούν τον ύπασμα που βάζουν, γιατί βλέπουν γρήγορα την ανάπτυξη. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλουμε τώρα να εξετάσουμε είναι με τριφύλλη, που και αυτό κάθε 88, κάθε 18 μέρες το κόβουμε. Άρα στον ένα μήνα έχετε σχεδόν 2 στοδιές, 10 στον χρόνο, και μιλάμε για τριφύλλη αλφα-αλφα που είναι για πενταετία. Σε αυτό λοιπόν βλέπετε αμέσως πώς αλλάζει ανάλογα με το τι θα κάνετε σε εσείς με το ζώδιο. Για εσάς λοιπόν αυτό που έχει σημασία για το βαμβάκι είναι να κοιτάξετε πρώτα το, για όλους σας βέβαια το εδαφολογικό και με το εδαφολογικό να έχετε μέσω του γεωφόνου την ποσολογία, δηλαδή την ποσότητα που θα βάλετε με ακρίβεια ανάλογα με την καλλιέργειά σας. Άρα δεν είναι ότι σας χαλάει το λίπασμά σας. Αντιθέτως, όπως σας εξήγησα, σε μερικά λιπάσματα το χρησιμοποιούμε το ζεόλιθο για να πηγαίνει και να ποτίζει πιο αργά. Άρα, αυτό που γίνεται όμως είναι ότι σε μερικά λιπάσματα που δεν είναι καλής ποιότητας, αλλά τα βάζουμε ένα πακέτο, έχει και βαριά μέταλλα. Αυτά θα τα κρατήσει. Θα σας προστατεύω από αυτά. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι, είστε σίγουροι που θα βάλετε οποιοδήποτε λίπασμα, ακόμα και με το υδραυλικό, ότι η γη σας είναι καθαρή. Γιατί αυτό που είδαμε σε μερικές περιοχές, το είδαμε ας πούμε και στην Κάρπαθο, και τις Ελιές, γενικά. Στην Κάρπαθο, το γη τους είναι χάλι. Δεν έχουν βάλει τόσο πόσο. Δεν είναι καθαρά, αυτό είναι σίγουρο. Και λέω αυτό. Ναι. Λέω αυτό λοιπόν, ότι στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το νερό που έφταιγε. Έκαναν αναλύσεις και τελικά κατάλαβαν ότι ήταν το λάδι. Και το λάδι ήταν αυθέλεια και όταν κατάλαβαν αυτό το πράγμα είναι ότι είχαμε υπερκορεσμό της γης, είχαν βάλει τόσα πολλά που όταν έβαλαν λίγο παραπάνω αυτό πήγε κατευθείαν στο φυτό. Άρα καταλαβαίνετε τώρα η απόδοση που είχαν. Και θέλω να σας πω ότι άμα δεν το προσέξουμε και καλά το κάνετε και το λέτε, άμα δεν προσέξουμε την καθαρότητα αν θέλετε της γης μας, το λίπασμα θα προσφέρει σε μερικά στοιχεία, αλλά το στοιχείο που σας ενοχλεί θα παραμένει. Ενώ με τον ζεόλιθο το αδρανοποιεί. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία του φαινόμενου. Άρα όταν μιλάμε για φυσικό προϊόν, όπως σας έδειξα εδώ, έχει μεγάλη σημασία. Πες μου εκεί που ήμασταν στην Κρήτη. Τις εικόνες που τις έβλεψε εδώ. Α, περίμενε. Εδώ, για όσους σημειώνω, αυτή εδώ είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005. Αυτό που με στεναχωρεί μερικές φορές στην Ελλάδα και ειδικά στην Τράκη είναι ότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προωθεί, παροτρύνει να χρησιμοποιούμε κλινοπτυλόμετρο, το βλέπετε εδώ, ή ζυματογενούς, δηλαδή στην πραγματικότητα μιλάμε για φυσικό, όχι τεχνητό, και είναι για τις ζωοτροφές των πτηνών γοειδών Κύρων και Σολομού. Και ενώ εμείς αυτό ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει οδηγία, είμαστε στην Τράκη, έχουμε ζεόλιθο και δεν σκεφτόμαστε να το χρησιμοποιούμε. Να ξέρετε ένα άλλο πράγμα. Ο ζεόλιθος, έτσι όπως είναι, αν έχετε ενιδρίο, είναι ό,τι πρέπει να το βάλετε στο ενιδρίο, γιατί αυτό απορροφάει την αμμονία. Άρα το βάζουμε για τα ψάρια και νιώθουν καλύτερα γιατί έχουν στην πραγματικότητα ένα νερό που είναι πιο πολύ οξυγόνο και είναι καθαρό. Το κάνουμε ακριβώς αν έχετε κατοικίδια και για τα ζώα. Εντάξει, εκεί που κάνουν τα ούρα τους, κάνουν πάνω σε ζώα. Άμα βάλετε ένα κανονικό ζώο πάνω σε άμμο, είναι πολύ απλό, δεν ξαναπηγαίνει γιατί βρωμάει και είναι υγρή. Ενώ εδώ θα ξαναπάει γιατί πρώτον δεν βρωμάει και έχει στεγνώσει, γιατί έχει απορροφήσει όλη την ουσία. Άρα. Πώς κάνετε την εικόνα που έχετε να γίνει με ζωολογικό. Έχουν κάνει αποσμίωση εδώ ήταν το ρυθμικό που σας είπα και
Και απλώς λέω ότι όταν είμαστε τα φύλλα αυτά, τα δείξαμε, εδώ σας δείχνω και επειδή αναγνώρισα ένα κεφάλι, ας πούμε, λόγω του τριχώματος που έχει, είναι η καλύτερη περίοδο να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν και σε μεγαλύτερη, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και τον Δήμο και την περιοχή. Εδώ λοιπόν έχετε υγρά απόβλητα. Θυμάστε τι είχαμε πει για τον Κατσίγαρο. Έχουμε υγρά απόβλητα, τα βλέπετε εδώ. Βάζουμε μέσα σε όλυτο, ακριβώς στη σκόνη που βλέπετε εδώ. Το βάζουμε πάνω σε αυτό το στοιχείο και περιστρέφεται και μετά στο τέλος έχετε αυτήν εδώ την άοσμη και συνεπική ζεολάσπη. Δηλαδή, στη Σουηδία έχουν εδώ και δεκαετίες που χρησιμοποιούν ζεόλιθο για να καθαρίζουν τα απόβλητα, το νερό κτλ. Και εδώ το βλέπετε πώς είναι εδώ και πώς θα είναι στην τελική επεξεργασία. Όλα αυτά έχουν γίνει τα πειράματα στη Θεσσαλονίκη. Άρα με ελληνικό φυσικό ζεόλιθο και βλέπετε λοιπόν πώς είναι πριν, πώς είναι μετά. Σας δείχνω εδώ από απόβλητα βιομηχανικής ζώνης, από αστικά λίμματα. Και αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στην πραγματικότητα, ανάλογα με το τι είναι, μπορείτε να το κάνετε από μία έως τρεις φορές, θα έχετε έως πόσιμο νερό. Άρα για τη γεωργία καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι με λάσπη βιομηχανικής. Ωραία, με αυτήν εδώ θα γίνει μετά, θα έχετε μία λάσπη η οποία είναι χρήσιμη ακόμα και για το χτίσιμο. Να θυμάστε ότι ο ζεόλιθος σε παγκόσμια κατανάλωση χρησιμοποιείται 80% για το σχυρόδρομο. Ωραία. Πέτσο, πέτσο, πέτσο. Όπως είχαμε γη. Πώς. Όπως είχαμε γη. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εδώ λοιπόν σας λέω για την κοκομετρία που τα είδατε, άρα είναι πάνω το ίδιο πράγμα, εντάξει, όλο και μικρότερο, μέχρι να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο. Εδώ, αν θέλετε να δοκιμάσετε αν είναι καλό, και όταν θα αγοράσετε ζεόλιθο για διάφορους λόγους, να θυμάστε ότι ανάμεσα στα δόντια σας, άμα τρίζει, δεν είναι καλό για ανθρώπινη χρήση. Εδώ όταν το φάγατε, δεν νιώσατε απολύτως τίποτα, είναι σαν να είναι το αλεύρι. Είναι επειδή είμαστε σε τέτοια μορφή που είναι 300 νάνο. Τώρα σε μολωτικό μικροσκόπιο φαίνεται έτσι ο ζεόλιθος. Εδώ είναι πινακοειδής ο ζεόλιθος και εδώ βλέπετε σε ηλεκτρονικό. Άμα δείτε αυτή την εικόνα και ξέρετε ότι είναι αυτό εδώ, καταλαβαίνετε τώρα γιατί απορροφάει τόσο πολύ νερό. Ενώ όταν το βλέπετε έτσι δεν καταλαβαίνετε από πού περνάει. Σας είχα πει για τα βακτηρίδια, εδώ είναι από τη λίμνη Δωρεάνη, εδώ βλέπετε είναι με 50 μικρό, έχετε πως είναι πριν και πως είναι μετά. Για τον καθαρισμό και για τα βακτηρίδια. Και πάλι είναι το ίδιο φαινόμενο και εδώ. Κάτι που είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο ζεόλιθος το 2011 από το περιοδικό Science μπήκε στις 10 μεγαλύτερες καινοτομίες του κόσμου. Όσοι θέλουν να το βρουν, η αναφορά είναι κάτω. Βλέπετε, Science 23 Δεκεμβρίου 2011, που μπορείτε να το βρείτε και που μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ. Εδώ είναι ένα πείραμα που έκανε ο Άλεξ, άρα ένας μικρός μαθητής στην Κρήτη. Εδώ έβαλε τέμπερα μέσα σε νερό πόσιμο. Εντάξει. Σας δίνει αυτή την ιδέα. Και μετά έβαλε γεωργικό ζεόλιθο που βλέπετε εδώ, που είναι κάτι που είναι ενδιάμεσο από την πούδρα που σας έδωσα με το χαλικάκι. Αυτός ο ζεόλιθος δεν είναι φτιαγμένος για να καθαρίζει τα λίμματα, αλλά ήθελε να δει πώς λειτουργεί. Και θα δείτε ότι είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, εδώ ανακατεύει. Βλέπετε πώς είναι, αλλά λέτε εντάξει την αποτυχία. Κοιτάξτε πώς κάθεται μετά και κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Βλέπετε αυτό είναι το όνομά του. Και βλέπετε το α σε διαφάνεια. Άμα το ξανακάνει αυτό, θα βλέπουμε ένα α σαν να είναι αυτά. Αλλά εδώ είναι κάτι το πολύ πρακτικό που μπορεί να δοκιμάσετε εσείς. Εμείς το έχουμε κάνει σε μερικά σχολεία, και ειδικά στο Καστελόριζο. Και όταν κάναμε κεφακέα στο Καστελόριζο,
και είχαμε χαλικάκι. Εγώ να σας πω ότι όλα τα παιδιά πήραν ζεόλευτο για τις μαμάδες τους, για να βγουν στις λάμπες. Δεν άφησε κανένα. Εδώ είναι αυτό που σας έδειξα. Άρα, σε γενικές γραμμές, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι είσαστε μια περιοχή που έχετε λάμπη. Είσαστε μια περιοχή που έχει ζεόλευτο. Το λάδι το έχετε, αλλά δεν έχετε αναγνωρισιμότητα, όπως λέγαμε, ως ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος να γίνει και να σας βοηθήσει είναι να έχουμε μια προστατευμένη ονομασία προέλευσης που να χρησιμοποιεί και το λάδι και το ζεόλευτο και να σας συγκρίνει. Θα πάμε. Συγκρίνει ο τίτλος της διάρκειας είναι από τον ζεόλευτο στο ζεόλαδο. Όπως ξέρετε, η Κρήτη δεν παράγει καθόλου λάδι. Γι' αυτό εντελώς στοιχεία πάμε εκεί. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε ζεόλαδο. Δηλαδή, θα είναι λάδι το οποίο θα προέρχεται από ελιά που θα έχει προστατευτεί από ζεόλιθο σε ψέκασμα, μετά στη συνέχεια και στις ρίζες και θα είναι μια παραγωγή έως να φτάσουμε σε μια ειδική περίπτωση του βιολογικού λαδί. Αν μερικοί από εσάς κάνουν ήδη βιολογικό λάδι, είναι πολύ εύκολο να περάσουν κατευθείαν σε μια κατηγορία ακόμα πιο καλή που θα είναι ζεοβιολογική. Ωραία. Αυτό μετά θα γράφεται πάνω στο μπουκάλι. Και για όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, όταν στο λάδι σου είναι απλώς γραμμένο λάδι, είναι γραμμένο βιολογικό λάδι, γραμμένο ζεολογικό, εσείς έχετε την εντύπωση ότι έχετε κάνει την ίδια δουλειά, δεν το πουλάτε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, αυτό σέσου είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ψωμί. Αυτό είναι ζεόψωμο. Άρα, Γιώργο, ποιος εδώ, έλα. Άρα, για να έχετε μάγδα, Γιώργο, ποιος έκανε αυτό το ψωμί? Μητέρα. Ωραία, τι έκανε? Έβαλε όλα τα συστατικά του που κάνουν ψωμί και έβαλε και σκόνιζε όλοι σε πούδα. Ωραία. Άρα, εγώ αυτό που σας προτείνω, εντάξει, θα το κάνουμε έτσι, για να δοκιμάσουμε το πρώτο, τι γίνεται. Θα το δοκιμάσω και πριν από σένα για να μην μου πεις ότι δεν το έχω φάει, αλλά σου δίνω ένα κομμάτι, πάρε και εσύ δώσε στο κοινό να... Εγώ, αυτό τι θέλω να σας πω, το λέω και για το Δήμα. Αυτό εδώ, γιατί είναι μερικοί που ασχολούνται να λένε όχι σε πολλά πράγματα, θα ήταν καλό να ασχολούνται και με αυτά που θέλουν να πούμε ναι. Βέβαια, για να πούμε ναι σε μερικά πράγματα πρέπει να πούμε όχι σε άλλα. Απλώς δεν πρέπει το όχι σε άλλα να είναι ο τελικός στόχος. Εδώ λοιπόν ρωτάω, γιατί Σιτράκι να μην υπάρχει προστατευμένο ψωμί δηλωμένο ως ζεόψωμο, το οποίο θα είναι παραδοσιακό όπως θέλετε εσείς, αλλά θα έχει χρήση ζεόλιδου μέσα. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι οι αθλητές τρώνε ζεόλιδο 5 μιλιγράμμ την ημέρα. Εντάξει. Το τρώτε σε μια μορφή σκόνης, όπως σας είπα, πούδρα με νερό και απλώς εσείς όταν το βλέπετε αυτό λέτε τώρα εντάξει είναι λίγο κουραστικό να το σκέφτομαι κάθε φορά. Εδώ είναι πολύ απλό. Το βάζετε στο ψωμί σας, δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο και έχετε ακριβώς την ίδια χρήση, χωρίς κανένα πρόβλημα το να θυμάστε ή όχι. Γιατί το ψωμί για μένα ανήκει σε εσείς, είμαστε και χριστιανοί. Το ψωμί, αν έχετε προσέξει, είναι το μόνο πράγμα που τρώμε κάθε μέρα και άμα δεν το τρώμε, μας τίνει. Είναι πολύ... Αυτό μπορεί να σας πει ακόμα και ο Γιώργος, πολύ. Σε αυτό το... Σε αυτό έχει βάλει περίπου 5 γραμμάρια. Πού τράβει, το κιλό μέσα, το κιλό αλλιώδη. Εντάξει, αυτό είναι τώρα μια δοκιμή που κάναμε. Μπορείτε και εσείς μόνοι σας να δοκιμάσετε ανάλογα με το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε αυτό που είναι βάλει 5 γραμμάρια. Πάνω. Πόσο χρειάζεται να ρωτήσω κάτι, πάρει στο εμπόριο. Τώρα προσέξτε για να μην εμβριάσουμε. Ξαναλέω. Στο εμπόριο, απαντάω στον κύριο και μετά στον κύριο. Στο εμπόριο, προς το παρόν, αυτό που τα βρείτε είναι ζεόλιτος ξένος.
ακόμα και αν είναι γραμμένο πάνω ζεόλυθο θράκης, είναι από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν βγάζει θράκη, αρσενικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε με ποιο. Λοιπόν,
ξαφνικά λοιπόν δεν έχουμε όμως ζωηρική λύση. Και λέω ρε παιδιά, εφόσον το έχουμε, και το λέω πιο συγκεκριμένα ακόμα. Ζεόλιζο έχουμε στα πετρωτά. Τα πετρωτά είναι σε πολύ μικρή απόσταση από τις γραμμές του τρένου. Το τρένο υπάρχει. Και αυτό έχει προβλήματα, η πολυδουργία. Και λέω, είναι δυνατόν να έχουμε μια περιοχή που έχει 80 με 100 εκατομμύρια τόνους ζεόλιζο, να έχει ήδη τρένο, να έχει ήδη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να κάθεται και να περιμένει να γίνει κάτι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία ο ζεόλιθος Ζεφυράκη να έχει μια αληθινή ανάπτυξη, η οποία, προσέξτε, θα πω, σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους κατοίκους, εντάξει, είναι δικό τους κτήμα και αυτό που θα ήθελα από τους στρατιώτες, γιατί την αγαπώ πολύ, είναι κάντε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε να είναι μια κάθετη ανάπτυξη. Δηλαδή το τελικό προϊόν να είναι αυτή η πούδρα, να είναι το χαλικάκι. Και όχι να έρθουν μερικοί και να σας πούν θα πάρουμε τις πέτρες και θα κάνουμε τη δουλειά αλλού. Γιατί τότε το σύστημα είναι αξία, θα πάει αλλού. Εσείς θα πουλάτε ακόμα στις πέτρες. Ξαναλέω, αυτό εδώ είναι 300 ευρώ τόνος και αυτό εδώ είναι 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Δεν είναι ανάγκη να είσαι διάνοια να καταλάβεις ότι υπάρχει μια διαφορά. Και το άλλο που θα ήθελα να προωθηθεί είναι ότι ακόμα και κρατικά, δηλαδή υπάρχει μια δημόσια εταιρεία, μια πώς θα το πω τώρα, εταιρεία του Δήμου, γιατί τα έξοδα είναι πολύ μικρά, έτσι ώστε να παράγει στο τέλος της υπόθεσης να έχετε ας πούμε ένα σακουλάκι που πάνω να είναι γραμμένο. Ζεόλιθος Θράκης Πετρωτών. Δεν μας πειράζει. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι αυτό το πράγμα να φαίνεται. Να φαίνεται και να ξέρουν και άλλες περιοχές, γιατί επειδή πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, να ξέρετε ότι περιμένουν πώς και πώς τον ελληνικό ζεόλιθο. Ναι. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι έχουν και αυτοί ευαισθησίες με τη Θράκη. Για όσους από εσάς πηγαίνουν και σε άλλες περιοχές για λόγους επαγγελματικούς, το καταλαβαίνουν ότι προσέχουν. Αλλά όταν έχετε να τους προτείνετε μόνο, ελάτε μαζί μας για να πούμε όχι. Θα πούμε όχι, αλλά δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Όταν όμως τους λέτε, ελάτε μαζί μας για να πούμε ναι σε ένα προϊόν, τότε αυτό το προϊόν λειτουργεί ως ασπίδα για όλες τις άλλες ιδέες που ακούτε. Γιατί αυτό είναι πρακτικό, εφαρμοσμένο. Βλέπουμε τις αποδόσεις, αυτό το ζεόψωμο που φάγατε έχει ήδη κάνει κάτι μέσα στο στομάχι σας, δηλαδή μπαίνει μέσα και το καλό βέβαια είναι ότι όταν θα το αποβάλλετε θα σας έχει ήδη καθαρίσει το πεπτικό σας σύστημα από ένα κομμάτι από τα βαριά μέταλλα που έχει. Για όσους πιστεύουν ότι δεν έχουν καθόλου βαριά μέταλλα στο σώμα τους, είναι πολύ απλό, είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι σε ένα πλανήτη που δεν έχει αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν γίνεται. Με όλα αυτά τα καυσαέρια που τρώτε, που είναι σαν να σέβεται, αναγκαστικά έχετε. Άρα θέλω να σας πω ότι πριν είχαμε και κάνει και διάλυση στο επιμελητήριο, δεν είχαμε φέρει ψωμί, δεν το έκανε εκεί η μάνα του Γιώργου, τώρα το βλέπετε. Λοιπόν, θα δείτε ότι σε ένα μήνα, δύο μήνες, αν ήμασταν σε διάλυση πιο αργά, εδώ θα είχαν αποκάλει ζεόλαδο. Θα ήθελα να δω τη φάτσα σας. Θα λέγατε καλά, μας δουλεύει ο Γιώργος. Δηλαδή μας φέρνει λάδι, είναι γραμμένο ζεόλιθο και το λάδι είναι από τη Θράκη και ο ζεόλιθος είναι από τη Θράκη και εγώ δεν το ξέρω. Και ρωτάω, μήπως θα πρέπει να ενημερωθείτε ακριβώς όπως κάνουμε τώρα και εσείς οι ίδιοι να πείτε στους δικούς σας, ξέρετε για ζεόλιθο. Και μετά, θα το πω αυτό βέβαια θα πειράξει μερικούς πολιτικούς εδώ. Ωραία. Ρωτήστε στους πολιτικούς που ξέρετε. Δημοτικό σύμβουλο, δήμαρχο, βουλευτή, οτιδήποτε. Για το ζεόλιθο εσύ κάνεις κάτι. Λοιπόν, άμα δεν κάνεις, κάνει, γιατί εμείς θα κάνουμε. Άρα πρέπει να καταλάβει ο πολιτικός ότι το στίγμα που αφήνει είναι σε αυτό που είναι επικοδομητικό. Δηλαδή η υπογραφή. Αυτή η υπογραφή τώρα έχει σχέση με τον ζεόλιθο. Σας το ξαναλέω, εδώ είσαστε σε μια πολύ ωραία περιοχή στρατηγικά, γιατί σκεφτείτε το. Τα κοιτάσματα είναι από πάνω, είσαστε κοντά στο λιμάνι, που σημαίνει ότι ένα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσύ τοπικά επειδή έχετε τον ΟΣΕ,
Μπορείτε όμως να κάνετε και εξαγωγή επειδή έχετε το λιμάνι. Και ρωτάω τώρα, αυτό το έχετε βάλει στο σχεδιασμό? Το σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να είναι μια πηγή πόρων η οποία είναι εδώ και δεν είναι. Πώς? Οι περισσότεροι είναι νερό. Ναι, δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Εγώ δεν κρατάω ποτέ κακία σε κάποιον που δεν είναι συμπεριμένο. Η εταιρεία υπάρχει, δασκαλέ. Πώς? Η εταιρεία είτε υπάρχει. Εμείς τι να κάνουμε. Το έβγαλε, πήρε την άδεια, το έβγαλε, το μεταφέρει, το επεξεργάζεται η εταιρεία. Όχι, δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Πάει ήδη υπάρχει εταιρεία. Όχι, πρώτα απ' όλα η εταιρεία δεν βγάζει τίποτα. Ακόμα και να βγάλει, να θυμάστε ότι ακόμα και αν πίστευε σε αυτό που λες, να ξέρεις ότι άμεσα το 8% από όλα αυτά που βγάλει πάει κατευθείαν στο ελληνικό δημόσιο συνεχώς. Γιατί αυτό που με στεναχωρεί εμένα είναι ότι όταν έχουμε απαγορεύσει μια εταιρεία για 8-9 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα, δεν μετράμε το 8% που το δημόσιο έχει χάσει επειδή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό που σας λέω τώρα είναι το εξής. Μεταφορικές εταιρείες θα δείτε ότι θα δημιουργηθούν. Θα δείτε ότι άνθρωποι που έχουν καράβια θα μεταφέρουν. Εγώ είχα μια συζήτηση στην Κύπρο, στην Κρήτη, με έναν που ήταν ειδικό σε λιπάσματα και αυτό φέρνει συχνά στοιχεία και από την Καβάλα. Όταν του είπα για τον ζεόλευρο τη Τράχη, λέει: ξέρει, για μένα δεν είναι τίποτα να έχω ένα καράβι που να φέρει από Αλεξανδρούπολη. Εντάξει. Και να καταλάβετε ότι τώρα γιατί είναι Κύπρο, κάναμε μια παραγγελία, ήταν 10 τόνους ζεόλυτρο. Τα κοντέρνερ είναι 40 τόνους. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει η εταιρεία. Το κάνει και η μεταφορική που παίρνει ένα ποσοστό. Άρα, ο συνδυασμός από αυτόν που το παράγει, αυτός που θα το χρησιμοποιήσει γεωργικά, αυτός που θα κάνει ζεόψωμο, ζεόλαδο, όλο αυτό σας κάνει ένα εμπόριο που δεν είναι μόνο το αρκτικό, είναι όλο. Το θέμα είναι ότι αν εσείς καταλάβετε ότι έχετε να παίξετε έναν ρόλο. Γιατί ας πούμε, για το ζεόλαδο, να είσαστε στην παραγωγή. Άρα, άμα δεν κουνηθείτε πάνω σε αυτό το θέμα, ξαφνικά θα σας έρθει ζεόλαδο, δεν ξέρω από πού, από Κίνα, θα σας λένε ότι είναι πολύ καλό και θα είναι το δικό σας. Λέω απλώς ότι όλος ο στόχος της ενημέρωσης ήταν να το ξέρετε ότι υπάρχει. Ναι. Ότι μπορείτε να βρείτε στοιχεία, ότι θα σας αφήσουμε τα στοιχεία εδώ να τα ξαναδείτε, να τα διαδώσουμε. Νομίζω ότι θα κάνει και κάτι και ο πρόεδρος, αλλά ακόμα και ο υποδήμαρχος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος που ξέρει και έχει γνώσεις μπορεί να αντισταθεί καλύτερα. Αυτός που δεν ξέρει είναι ευάλωτος. Ναι, κύριε. Ήθελα να σας πω κάτι μόνο απλά για ενημέρωση. Δεν μου αρέσει να τους σαρκάζομαι, αλλά εμείς για να έχετε υπόψη σας ότι κάτι υπάρχει και κινείται στην περιοχή, είμαστε οι καλλιεργητές στο δεύτερο έτος, στο μεταδοτικό στάδιο, και κάνουμε χρήση ζεολίθου εδώ και 2 χρόνια στα κτήματά μας. Επειδή όμως εφαρμόζουμε και διάφορες άλλες τεχνικές, βλέπουμε τις διαφορές σύμφωνα με αυτό που γίνεται, αλλά δεν μπορώ με πίστη και 100% να πούμε ότι ανήκει η επιτυχία αυτή είναι στους ζώους. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, δεν είναι ακόμα μελετημένο. Έχετε δίκιο. Αν είσαι στο μεταβατικό, του άλλου είσαστε στο δεύτερο. Αλλά μιλάτε για τι καλλιέργειες, ελιές. Για ελιές στο δεύτερο έτος δεν το βλέπετε τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Παράλληλα, κάνετε και πειράματα με πράγματα που πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και εκεί πέρα βλέπετε ότι τα. Ναι, αλλά σας το ξαναλέω εγώ, βέβαια και είναι το μεταβατικό στάδιο. Άρα ρωτάω, εσείς που είσαστε στο δεύτερο έτος με κρίση ζώνης, γιατί δεν το έχετε διαδώσει στους άλλους? Γιατί λυπούμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε σε στάδιο απόλυψης και χλεβασμού από πολλούς συμπολίτες μου, συντοπίτες μου εδώ πέρα, συμπολίτες. Από στρατιώτες. Από συγκοριανούς μου, διότι είναι λίγο μακριά από αυτή τη φιλοσοφία. Είναι πιο προσφυλή τα λοιπάσματα στην περιοχή. Ναι, αλλά είναι σας ωραίο. Ναι, το κατάλαβα. Και έχουμε αποφασίσει, επειδή δεν μας λυπεί ούτε η παιδεία, ούτε η μόρφωση, ούτε η γνώση, ούτε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε αποφασίσει να πείσουμε επί του πρακτέου πράγματος. Στα 3 χρόνια, και στα 5 χρόνια. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί δυστυχώς και το σάνι κοστίζει πολύ να μιλάς, να λες πολλά λόγια. Όχι, εγώ χρησιμοποιώ λιγότερο, αλλά αυτή είναι πιο συχνά. Αν το κάνετε αυτό, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να δω τα κτήματά σας. Καταρχήν είναι ελεγμένο από την Τούρκη. Ναι, δεν το λέω για να τον ελέγξω, για να το χαρώ, να δω, γιατί όπως είδατε τις εικόνες, αυτά εδώ είναι όλες τις περιοχές που υπάρχουν.
Και μπορώ να το καταλάβω, αλλά προσέξτε, το ξαναλέω και σε αυτούς που έχουν προβλήματα με τα λιπάσματα. Ο ζυόλεπτος λειτουργεί και στα δύο. Δηλαδή, λειτουργεί και με αυτούς που κάνουν λίπασμα σημαντικό και με αυτούς που έχουν οργανικό. Απλώς με το οργανικό θα λειτουργήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Γιατί, δεν του ξαναβάζεται προβλήματα που πρέπει και αυτός να λύσει. Άρα σας καθαρίζει πιο γρήγορα τη γη σας. Τίποτα άλλο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ο ζυόλεπτος, πρέπει να είναι η κοινή τομή των δύο και σιγά σιγά να σας ανοίξει λίγο το πνεύμα και το μυαλό και να πείτε μήπως είναι ακόμα πιο χρήσιμος από ό,τι πίστευα. Αλλά σε πρώτη φάση ο ζεόλυτος είναι το ίδιο για όλους. Άρα δεν έχετε να έχετε μια διαμάχη του τύπου εγώ θα κάνω ζεόλυτο επειδή είμαι στα συμβατικά ή συμβατικά. Δεν έχω. Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Δύο ερωτήσεις, ίσως να μην είναι τόσο σχετικές. Στοιχείο που πήραμε πριν από μια εβδομάδα είναι ότι κάτω από τα μαστιχόδεντρα έχει να πω σε μια σκόνη η οποία μοιάζει με τον Μάγκο. Είναι η ίδια ή είναι η δεύτερη ερώτηση. Τα μετρωτά θυμίζονται και για το Χρυσό είπατε ότι δεσμεύει ο ζεόλυθος βαριά μέταλλα. Έχουν σχέση αυτά τα δύο. Όχι, θα σας το πω. Είναι μετρωτά, δεν είναι μετρωτά. Άλλα μετρωτά. Ας το τρέχω, όχι αυτά. Όχι αυτά. Συγγνώμη, αλλά θέλω την γνώμη σας για τον επένδυση εδώ που μας ζητάνε στο πέραμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η γνώμη σας είναι βαρύτερη. Η γνώμη μου για ποιο θέμα, για ποια υπηρεσία. Ποιο να στέλνει να μου ρωτάτε ακόμα το γνώμη. Γιατί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να πω ότι. Το ξαναλέω. Εγώ είμαι υπέρ του χρυσού όταν είναι μηχανική εξόρυξη και μόνο. Όταν μου βάζουν χημικά του τύπου κιάνιο αρσενικό και μου διαλύουν τη γη μου για να πάρουν το 0,7 γραμμάρια τον τόνο, να το αφανίσουν όλο και να έχουμε ένα σεληνιακό τοπίο που η γη της σελήνης είναι καλύτερη από αυτή που έχει γίνει μετά, να το κάνω τι. Γιατί το ξαναλέω, και βέβαια είμαι κάθετα εναντίον και θα είμαι πάντοτε στον πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται γι' αυτό. Άρα, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι άμα δεν προτείνουν και κάτι άλλο, όταν ο άλλος είναι φτώχος, όταν είναι εργάτης και δουλεύει σε μια εταιρεία, ακόμα και αν δεν είναι του βόλου και αρχίζει με κάτι, και νιώθει ότι πρέπει να το κάνει, πρέπει όμως σε κάποια φάση να το πείτε, εντάξει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό, θα σας πει, έχω δίκιο, να κάνω τι. Να του πεις ασχολήσου με ζεόλυτο. Πήγαινε σε μια εταιρεία που δουλεύει τέτοια πράγματα που είναι σημαντικά. Εδώ του δίνεται μια διέξοδο. Γιατί σας λέω κάτι άλλο. Στη στρατηγική, εφόσον θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε μερικά νοητικά σχήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και εφαρμόσιμα στην καθημερινότητα. Η στρατηγική λέει, ο Σουτσού, πρέπει πάντα να αφήνεις μια διέξοδο στον εχθρό σου. Προσέξτε πώς πάει αυτό. Άμα δεν αφήνεις καμία διέξοδο στον εχθρό σου, θα σε πολεμήσει ως το τέλος, έως να μην μείνει κανένας. Τι λέω εδώ. Οι μερικοί εργάτες που δουλεύουν σε τέτοιους χώρους, αυτοί που είναι μόνο του όχι, τους μετατρέπουν σε εχθρούς. Και επειδή δεν έχουν καμία άλλη προοπτική, αυτό είναι σίγουρο θα είναι εχθροί σας ως το τέλος. Γιατί δεν έχουν τι να κουτάρω να κάνουν. Ενώ με τους ίδιους τους πείτε, ρε παιδιά, πόσα χρήματα παίρνεις, τι μισθό έχεις, ωραία, για ποιο πράγμα, καταλαβαίνεις ότι καταστρέφεις όλο το περιβάλλον αυτό που κάνεις. Ωραία, θα σου πει ναι, αλλά εγώ δεν έχω την άδεια πώς να ζήσω, θα του πεις όχι. Άμα θες να δουλέψεις σε τέτοια πράγματα, να πας σε ορυχείο που αφορά ζεόλυθο. Να κάνεις μια εξόρυξη με σκαφέα που να είναι μόνο μηχανική, να μην χρησιμοποιεί ποτέ χημικά και να έχουμε μια ζώνη που είναι πολύ καλή, γιατί μην ξεχνιόμαστε, η Θράκη, το μόνο που είναι χρυσό στη Θράκη είναι ο ζεόλυθος και η Θρακιώτος. Όλα τα άλλα λέγονται χρυσόσχολη. Η χρυσόσχολη έχει μια βαρύτητα μόνο και μόνο όταν το χρηματιστήριο είναι ψηλά. Αν πέσει το χρηματιστήριο ακόμα πιο πολύ, θα δείτε, εδώ θα είναι το γελίο της υπόθεσης, ότι οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτό θα φύγουν την ίδια μέρα. Γιατί θα είναι κοστοβόρο το να κάθονται και όλοι αυτοί που θα έλεγαν σε εσάς
Είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε εδώ, θα τους δείτε να φύγουν, να φεύγουν σαν ποντίκια, γιατί δεν θα μπορούν να προστατευτούν από τίποτα, να πούν σε τι, σε ποιον. Και σας λέω λοιπόν, αυτό εδώ ο ζεόλυτος, υπάρχει, θέλετε δεν θέλετε, η χρυσόσκονη υπάρχει μόνο και μόνο λόγω χρηματιστηρίου. Γιατί άμα είναι τόσο ελάχιστες οι ποσότητες, αν η τιμή είναι ψηλά έχει νόημα, μόλις κατεβαίνει δεν έχει νόημα. Αυτό εδώ θα έχει πάντα νόημα. Γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως και είναι χρήσιμο. Δηλαδή είπαμε για πετό, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια, υδρογονάνθρακες, υγεία γενικά για την ανθρώπινη. Την οτροφή όσο αφορά 17% αύξηση παραγωγής της αγελάδας. Το είδατε και σας είπα και τα παιδικά απόβλητα. Αυτές οι ιδιότητες δεν εξαφανίζονται. Εντάξει, το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί η τιμή τοπικά να αλλάζει. Αλλά λέω, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Όταν βλέπετε τις περιοχές γύρω από εμάς που παράγουν ζεόλευκο και κοιτάζουν συνεχώς τις δημοσιεύσεις που κάνουν και οι Έλληνες στο ζεόλευκο και χαίρονται πάρα πολύ που δεν έχουμε αρχίσει καμία εξόρυξη, γιατί θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Κύπρο πήγα, όπως σας είπα για τον Τριφύλλο, για να μιλήσω για το ζεόλευκο. Και μετά θα κάνουμε και μια διάρρηξη στο Δήμο Αραδί, ειδικά, που είναι και ένας δήμαρχος δυναμικός, ανάλογα με κάποιον που ξέρετε εδώ. Λοιπόν, λέει, πηγαίνω σε έναν αγρότη και του λέω για το ζεόλευκο. Τι μου λέει, δεν είναι να με πείσει, δάσκαλε, γιατί εγώ έχω δει από φίλο στα κατεχόμενα που έχουν βάλει ζεόλευκο. Πρόσεχε τώρα. Του λέει ο άλλος, θες να σου φέρω ζεόλευκο. Λέει, όχι, 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 αμένα τα κατεχόμενα δεν θέλω. Είναι στην Κύπρο. Από πού ήταν αυτός ο ζεόλευκος. Εντελώς τυχαία από πάνω από την Κύπρο. Τι θέλω να πω με αυτό. Την ώρα που καθόμαστε εμείς στα αυγά μας, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια πηγή πόρων, αξίας, εντάξει, ποιότητας ζωής, γιατί αυτό που δεν σας είπα, τελειώνω με αυτό, θα το νιώσετε μετά. Ο ζεόλευκος όταν το βάζετε στα προϊόντα, διατηρεί τις οργανωλεπτικές ιδιότητες. Δηλαδή, σας προστατεύει το άρωμα, τη γεύση, εντάξει, και το χρώμα. Ο ζεόλευκος χρησιμοποιείται σε μια τεχνική λιοφύγησης, όπως έχετε για τον καφέ, που αφυδατώνεται το προϊόν και το κάνετε με ζεόλευκο. Όταν ξαναβάζετε νερό και είναι με ζεόλευκο, τότε η γεύση είναι ακριβώς η ίδια. Και θα δείτε για τους πιο παλιούς σαν εμένα, ότι όταν θα βάλετε ζεόλευκο σε καλλιέργειες δικές σας για προϊόντα που θα τρώτε, θα ξαναβρείτε γεύσεις που είχατε δει μόνο παλιά. Αυτό το επιτρέπει ο ζεόλευκος, γιατί καθαρίζει. Μια ερώτηση. Ναι. Είπατε μπορούμε να βάλουμε στα προϊόντα, στο λάδι μέσα στην εξαμηνή, μπορούμε να ρίξουμε. Μέχρι στην εξαμηνή ποια είναι. Εξαμηνή του λάδι. Γιατί. Γιατί μέσα στην εξαμηνή. Είπα, πού να το βάλω. Δηλαδή, συνεργάτε οργανικά. Εγώ λέω, όπως είπατε στο ψωμί. Ναι. Βάλατε μέσα στο λάδι. Ξεκινήσουμε να πιού. Μπορούμε να ρίξουμε δύο πράγματα. Ξαναλέω. Ξεχνάτε ένα μικρό σημείο. Στο ψωμί είναι στερεό. Ναι, απαντάω. Ναι, απαντάω. Στο ψωμί είναι στερεό. Άρα, όταν θα κάνετε το ψωμί σας, αυτό που θα απορροφήσει το πιο γρήγορα θα είναι απλώς το νερό την ώρα που το ανακατεύετε. Εντάξει, άρα, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Μέσα στο λάδι όμως θα απορροφήσει το ίδιο το λάδι. Αφού είναι υγρό το λάδι. Εντάξει, ωραία. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ο ζεόλευκος είναι να καθαρίσει τη γη, να προστατεύσει το φύλλωμα, να προστατεύσει τον κακό, να σας κάνει ένα νερό που είναι πιο καθαρό την ώρα που το βάζετε, έτσι ώστε το λάδι που θα έχετε, θα έχει την ποιότητα που θα είναι αυξημένη. Πού θα βρω σήμερα την γνωρίζω. Εγώ άμα, πού να μπορείτε. Σας έχω πει ήδη, προς το παρόν ο ζεόλευκος που βρίσκεται, πρώτα απ' όλα που θα το βρείτε στο ίντερνετ χωρίς κανένα πρόβλημα και σας λέω ξανά, ο ζεόλευκος είναι Σερβία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία, Τσεχία. Αυτά υπάρχουν ήδη. Λέω απλώς λοιπόν ότι τώρα προσπαθούμε εμείς να ανοίξουμε τον ζεόλευκο, τον ελληνικό, τη Τράκη. Και άμα θέλετε να δοκιμάσετε με ξένο ζεόλευκο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι ευρωπαϊκός και να είμαστε τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ξοδεύουμε τα λεφτά μας όπως να είναι. Αλλά απλώς λέω ότι σιγά σιγά μάθετε το,
έτσι ώστε όταν ο ελληνικός δόλωτος θα βγει, να μην έχει το ίδιο πρόβλημα που λέτε εσείς, του τύπου φτιάχνω λάδι, αλλά δεν το ξέρω, αλλά δεν το παίρνω. Εδώ αυτό που κάνουμε είναι ότι ενημερώνουμε για να ξέρετε ότι αυτός ο δόλωτος θα είναι ένα κομμάτι της γης σας, θα πουλιέται και θα είναι πραγματικά κρίμα να μην το ξέρετε και να περνάει αλλού και εσείς να έχετε απλώς το σύνδρομο της αγελάδας. Να είσαστε κι εσείς συμμέτοχοι αυτής της προσπάθειας, έτσι ώστε να μπορείτε να πείτε, γιατί ξέρετε είναι μερικά πράγματα που είναι θεμελιακά σε μια ζωή. Αυτή η περίοδο στην Ελλάδα είναι δύο πράγματα που είναι θεμελιακά, τα οποία δεν τα έχουν αντιμετωπίσει με τον σωστό τρόπο. Είναι διαός και ζώδιος. Όλα τα άλλα, όπως έτσι θα πω, θα είναι βαρύ, θα στεναχωρήσει μερικούς, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Γιατί είναι τοπικά προβλήματα που δεν λύνουν τίποτα. Θα μου πείτε, άμα πρέπει να αντισταθώ σε αυτά που μου λέγατε, είναι λεπτομέρεια. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια με την ίδια έννοια, αλλά δεν είναι λεπτομέρεια που θα φέρει κάτι. Είναι κάτι που, και σας το λέω και βιωματικά, όταν παλέψαμε εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ για μήνες, εντατικού αγώνα, το τέλος ήταν να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, καταφέραμε στο τέλος να μην έχει γίνει τίποτα. Ότι μετά όταν ο ΑΝΑ σου λέει, εντάξει, και τώρα τι έκανες, τίποτα. Αφού έκανα ό,τι μπορούσε να μην γίνει. Παράλληλα όμως, παλεύαμε για την ΑΟΣ. Η Κύπρος τώρα έχει οριοθέτηση με την Αίγυπτο, οριοθέτηση με το Λίβανο, οριοθέτηση με το Ισραήλ, έχει κάνει θέσπιση, κάνει γιώτηση και τώρα άναψε τη φλόγα. Και έχει πάρει ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από την ΑΟΣ. Είμαστε στην ίδια περίοδο, είμαστε το 2004. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε την αναλογία, να το πω έτσι, έχετε και εσείς ένα σχέδιο ΑΝΑ, όπου πρέπει να πείτε όχι, αλλά σκεφτείτε ότι έχετε και το ανάλογο από μία ΑΟΣ που είναι ο ζώδιος. Άρα, άμα κάνετε και τα δύο μαζί, μετά από μερικά χρόνια θα μιλάνε μόνο για το δεύτερο. Αλλά εσείς θα ξέρετε ότι το δεύτερο υπάρχει μόνο λόγω του πρώτου. Αλλά το πρώτο από μόνο του δεν δείχνει τίποτα. Αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι άλλο μία λύση που είναι αντίσταση αρνητικής που πρέπει να γίνει και άλλο μια λύση που είναι επικοδομητική και προσφέρει προοπτικές. Νομίζω να απαντήσω. Κύριε Καθηγητά, έχουν κλείσει όλες τις πόρτες. Ναι. Στους πολίτες τους έχουν κάνει να χαζέψουν, να μην μπορούν να σκεφτούν, να μην μπορούν να αντιδράσουν. Δεν ξέρω που πηγαίνει το παραμύθι. Δεν τις συμφάνεται. Όλα εμπόδια, δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Ναι, αλλά κοιτάξτε, για να είμαστε σοβαροί. Τώρα εσείς, εδώ, Κυριακή δεν είμαστε σοβαροί. Ωραία, είναι φυσιολογικό να είμαστε όλοι εδώ κυριακάθητα. Όχι. Μας έχει πει κάποιος από αυτούς που κλείνουν τις πόρτες να είμαστε εδώ. Όχι, επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανάγκη, ότι υπάρχει μια χρονική, ότι υπάρχει ο ζώος, ότι είμαστε στη Θράκη και ότι εσείς έχετε και το λάδι, ξαφνικά είσαστε εδώ κυριακάθητα και εγώ το χαίρομαι. Γιατί αυτό είναι ήδη μια μορφή αντίστασης. Ήδη. Εντάξει. Δηλαδή, δεν σας πλήρωσε κανένας να έρθετε εδώ, δεν έχει κανένα προσωπικό όφελος. Είναι ένα όφελος το οποίο είναι θρακικό, εθνικό, ελληνικό. Σιγά σιγά συμμετέχετε. Και όσοι είναι εδώ, το λέω για τον πρόεδρο και για τη Μέρη βέβαια που το οργάνωσαν μαζί, ήδη ότι είσαστε εδώ, αυτό για μένα παίρνει πόντους. Ο οποίος ανταποκρίθηκε στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, λέω λοιπόν μετά ότι εσείς όταν θα μιλήσετε με τους φίλους σας και θα του πείτε «Χράβε παιδιά, για το ζεόλιο τα έχεις ακούσει». Λοιπόν, αυτά είναι ανεβασμένα, είναι στο ίντερνετ. Τα λέμε στις τηλεοράσεις, τα λέμε στα ραδιόφωνα, τα λέμε στους δημάρχους, στον πρωθυπουργό, στους υφυπουργούς. Όλοι τώρα είναι ενημερωμένοι. Απλώς, όπως ξέρετε, όπως πάντα, και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι ότι όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δυναμικό κίνημα που το θέλει, τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα. Όταν βλέπουν ότι όλοι κοιμούνται μπροστά στην τηλεόραση με τις υπόλοιπες κλειστές όπως λέτε, σου λέτε εντάξει. Σημασία για τον πολιτικό είναι το εξής. Να καταλαβαίνει ένα πράγμα που καταλαβαίνει μόλις γίνεται πολιτικός. Τι είναι το πολιτικό κόσμο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν τώρα οι πολιτικοί είναι το εξής για τα δύο θεμελιακά που σας είπα. Αυτοί που δεν θα προωθήσουν την ΑΟΣ και το ζεόλυτο θα έχουν πολιτικό κόσμο. Μόλις το πιάνουν αυτό, ξαφνικά λένε παιδιά, είμαστε κι εμείς. Δεν μας πειράζει, αυτό θέλουμε. Εντάξει. Μην νομίζετε ότι τώρα γίνονται λόγω φιλίας, γίνονται και λόγω συμφερόντων. Στη στρατηγική χρησιμοποιούμε περισσότερο τα συμφέροντα παρά τις φιλίες. Γιατί οι φιλίες αλλάζουν και ξεχνάμε, τα συμφέροντα δεν αλλάζουν. Άρα, όσο όλοι τους υπάρχει και θα ήταν, εντάξει, άμα ερχόμουν εδώ και είχατε ας πούμε συνολικά
ένα τόνο ζώδιο. Μα δεν θα κάναμε αυτή τη διάλυση. Αυτό το κάνουμε επειδή έχετε τουλάχιστον 80 εκατομμύρια τόνους ζεώνιων που κοιμούνται. Και είσαστε εσείς οι πόρτες που πιστεύετε. Άρα πρέπει σιγά σιγά ο καθένας μας να πει και να ξέρετε ότι ο ζεώνιος που είναι τώρα στα Πετρωτά χρησιμοποιείται από τον στρατό. Το ξέρετε. Ο στρατός, γιατί έχω και μαθητές στο στρατό, την έχω πει και στη σχολή Εθνικής Άμυνας, ο στρατός παίρνει τον ζεώνιο και κάνει πιο ίσους τους δρόμους στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ζεώνιο, γιατί είναι ένα πολύ καλό δομικό στοιχείο, το είχαμε πει για τον πετό, είχαμε έτσι και αλλά ποια είναι η ιδέα, θα δείτε ότι άμα θέλετε να βρείτε το κοίτασμα στα Πρετρωτά, είναι πολύ απλό. Οι δρόμοι είναι πράσινοι. Όταν πήγαινε προς εκεί, το βρίσκεται. Λοιπόν, ο στρατός το παίρνει και μετά με τις ελπίστρες περνάνε από πάνω και κάνουν πάνω κάτω αυτό που παίρνει ο σπαστήρας. Και μετά σας επιτρέπουν να έχετε για αυτούς που ρωτούσαν για το θέμα του νερού. Επειδή είναι ζεώρηθος, μπαίνει το νερό, δεν διαλύεται, μετά ξαναβγαίνει, ο δρόμος παραμένει. Ενώ όταν το κάνετε, ας πούμε, βάλετε πολύ χώμα, βάλετε νερό, θα λασπώσει και αρχίζει να φεύγει. Λοιπόν, η συνεκτικότητα παραμένει γιατί είναι πετρώδες. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν θα παρασυρθεί με τον ίδιο δρόμο, επειδή θα απορροφήσει. Λέω λοιπόν, αυτό γίνεται τώρα από τον ελληνικό στρατό. Αν ρωτήσετε ακριβώς με ποια άδεια, δεν είναι να το ρωτήσετε, είναι κάπως φλού. Ωραία. Αυτό. Είμαστε εντάξει, κύριε Άγιε. Λίγο πολύ σύντομα, μια ιδέα, μια μικρή ερώτηση. Η ιδέα, μια σκεφάλα με ζωοσμό, μια και είμαστε στην Ελλάδα, όπως είπατε. Ιδέα, διάδοση, ζεο αντίδωρο, ενημέρωση Μητροπόλεων, Εδίκο ΑΟΤΑ. Εγώ είμαι μέσα. Λοιπόν, η ερώτηση είπατε ότι το 1756 ανακαλύφθηκε από... Κρόνσφελτ. Είναι ο Σουηδός. Και είπατε ότι το Ισραήλ το χρησιμοποιεί διότι πολύ. Ναι, όχι πολύ. Πόσο, ξέρουμε. Μερικά χρόνια. Ναι. Δεκαετίες ή... Όχι, μερικά χρόνια. Δεν το ξέρω. Ξέρετε ποιος που το χρησιμοποιεί σε ζωή, ιστορικά. Πού, στο Ισραήλ. Όχι, στην Ισραήλ. Στον τόπο που? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Με Σουηδός ήταν πρόεδρος. Σουηδός. Και γι' αυτό να ξέρετε και το ιστορικό λίγο ότι τα δύο παιδιά είναι ο Σάββας Φιλιππίδης και ο Ανέστης Φιλιππίδης που ασχολούνται τώρα με το ζεώρητο, έκαναν τις σπουδές τους στη Σουηδία. Επέστρεψαν σε κάποια φάση στην Ελλάδα και σε μια συζήτηση ήταν στη Θράκη. Και την ώρα που συζητάνε με έναν αγρότη, αυτό το πράγμα το βλέπουν πάνω σε ένα παράθυρο. Και του λέει, αυτοί είχαν εντυπωσίαση, λέει, τι είναι αυτό το παιδί μου, αυτό που το βρήκες. Λέει, αυτό είναι ζεώρητο. Λέει, αυτοί λένε ζεώρητο είναι, αυτό που το βρήκες. Ο άλλος δεν ήξερε ότι ήταν ζεώρητο, αλλά του είπε ότι είναι βλάκι, γιατί αυτό είναι παντού. Και έτσι, να ξέρετε ότι έτσι ανακάλυψαν το κοίτασμα στα Πετρωτά. Δηλαδή αυτό, δηλαδή η ιδέα, αυτό είναι πριν 9-10 χρόνια. Η ιδέα λοιπόν ποια είναι, γιατί ο ένας είχε τη γνώση, ο ζεώρητος είναι αυτό και αυτό, ο άλλος μέσα στις πέτρες, είχαν συνδεθεί τα δύο. Άμα σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει και σε άλλες χώρες, γιατί βέβαια, αν αυτοί οι δύο επιστήμονες, γεωλόγοι τώρα, δεν είχαν πάει στη Σουηδία να μελετήσουν τον ζεώρητο, δεν ήξεραν ότι ήταν με τη μία. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, άμα βλέπετε μόνο αυτό, και να δείτε πάνω σε ένα πεζούλι αυτό και να πείτε ότι είναι το ίδιο. Εντάξει, χρειάζεται μια γνώση. Αλλά μετά αυτό που του είπε ο άνθρωπο, του είπε μα εμεί, όταν έχουμε πέτρα τέτοια στα χωράφια, την αφήνουμε μέσα. Δεν ήξεραν ακριβώ για ποιο λόγο το κάνουν, αλλά είχε μια μεγάλη απόδοση. Ενώ όλοι σα που είστε αγρότε, ξέρετε πολύ καλά ότι τι περισσότερε πέτρε κάνετε ό,τι μπορείτε να τι βγάλετε. Άμα φανταστείτε τώρα έναν αγρότη, φανταστείτε τώρα φαντασιακά, να τον βλέπετε να πετάει πέτρες μέσα στο χωράφι έτσι. Θα πείτε εντάξει, έχει πάθει κάτι όμως. Τώρα βέβαια, επειδή ξέρετε το ζώο του, λέτε μήπως είναι ζώο του που πετάει αυτός. Καταλάβετε, αυτό είναι η ιδέα. Άρα ο συνδυασμός των δύο μερικές φορές γίνεται από σπόντα. Μπορεί εδώ να βρεθήκατε κι εσείς από σπόντα. Σημασία είναι η μετατροπή της σπόντας σε στρατηγική. Εντάξει, αλλιώς είναι γελάτε. Ναι. Η γεωπόνη μας την ξέρουμε ότι. Ναι, τώρα τι μαθαίνουμε. Έχουμε πάει και σε αρκετούς γεωπόνους και σας είπα προηγουμένως πήγαμε μέσα στο
στο τμήμα γεωργικών ερευνών της Κύπρου, που είναι ο κρατικός φορέας για όλη την Κύπρο, και εδώ συναντήσαμε όλους τους γεωπόνους της Κύπρου. Κάνουμε και το ανάλογο τώρα του Υπουργείου Γεωργίας. Απλώς τώρα διαδίδεται και υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να γίνονται αυτό. Η γνώση και η παροχή. Γιατί, ωραία, το ξέρετε, μετά θα γίνει μετά, εγώ θα το βρω. Μετά η εφαρμογή θα γίνει όταν έχουμε τον συνδυασμό των δύο. Τώρα εδώ είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ καλό το timing να σκεφτείτε ακόμα και εμπορικά, ακόμα και επενδυτικά, ακόμα και. Πώς? Δευτερογενή τομέα, σωστά. Γιατί έχετε εφαρμογές σε πάρα πολλούς τομείς και είναι κρίμα να μην το χρησιμοποιήσετε, ειδικά όταν είστε στη Στράκη και ειδικά όταν έχετε ανθρώπους σαν τον πρόεδρο, σαν τον δήμαρχο που έχουν καλή διάθεση και κάποια εμβέλεια που τους επιτρέπει να φωνάζουν εκεί που πρέπει, να το προωθήσουν όμως. Το προωθήσουν. Δηλαδή, άμα το ξαναδείτε αυτόν εδώ και του πείτε μετά από μερικούς μήνες, έχεις κάνει κάτι άλλο για το ζεόλυφο, θα σου πει όχι. Ναι, δεν είναι εκλογές. Όπως το δηλώσει αυτό που έλεγε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.